Καλημέρα σας. Είμαστε ακόμα σε ένα πατάρι. Το πρώτο για το 2024. Και ξεκινήσαμε το έτος με ένα θέμα που ξεκίνησε από, δεν θα έλεγα από τα πρόσφατα γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά θα έλεγα από μία προσπάθεια θρησκευτικού μάρκετινγκ πριν από 2.000 χρόνια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Άμα δείτε την ιστορία των θρησκειών και των πολέμων και των μυσαλλοδοξιών, δεν είναι σημερινό ή του 20ου αιώνα θέμα. Ο διωγμός των Εβραίων και τα, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, αντίπεινα που κάνουν τώρα σε όσους τους ενοχλούν, είναι ένα γεγονός που διαρκεί 2.000 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει η είδηση κατ' ουσίαν. Άρα μιλάμε για μια παλιά νοοτροπία, αδελφική. Μην ξεχνάμε ότι Ισλάμ, Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός είναι αδέρφια. Έτσι ξεκινάει ο Μέλβιλ το Μόμπι Ντικ, λέγεμε Ισμαήλ, ο πατέρας των μουσουλμάνων. Είναι ο Ισμαήλ, των Ισμαηλιτών. Οι ιδιοκτήτες του Πίκουοντ είναι όλοι Εβραίοι από την Παλαιά Διαθήκη. Βουλιάζουν όλοι αυτοί και μένει μόνο ζωντανός ο Ισμαήλ. Αυτό το θέμα δηλαδή έχει συμπαρασύρει όλη τη λογοτεχνία, όλη την σκέψη του δυτικού πολιτισμού, ενός πολιτισμού που πότε κοιτάει προς τα πίσω, πότε δεν κοιτάει. Σκεφτόμενος το σημερινό θέμα που έγινε ξαφνικά, το σημερινό βιβλίο, που έγινε ξαφνικά ευπόλυτο, δυστυχώς χάρη στον πόλεμο, δυστυχώς. Γιατί το προηγούμενο βιβλίο του Τζόσουα Κόεν, οι μεταφορές του βασιλιά, που πραγματεύονται ακριβώς το ίδιο θέμα, πέρασε εντελώς απαρατήρητο. Παίζει να είναι και το λιγότερο κινήσιμο της σειράς Αλντίνα. Αλήθεια. Ναι. Που είναι δύο, δεν κάνω spoiler, που είναι δύο στρατιώτες Ισραηλίτες που κάνουν διωγμούς από Παλαιστίνιους, τους διώγουν από τα σπίτια τους δηλαδή και κάνουν επικισμούς και πάνε σε μια μεταφορική εταιρεία ενός θείου τους, του David King, Moving Kings, μεταφορές του βασιλιά, King, David και τα λοιπά, στην Αμερική και κάνουν εξώσεις σε Αμερικανούς που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Βλέπετε, η ειρωνία της τύχης, ο ισχυρός που συμπιέζει τον ανίσχυρο και ξαφνικά ο ανίσχυρος αντιπιτίθεται ραγδαία και ο ισχυρός κάνει τα πάντα για να τον ισοπεδώσει, δεν πουλούσε, πρέπει ο άνθρωπος να δει αίμα για να πουλήσει. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα τα τόσο διαχρονικά που δεν είναι πλέον είδηση, θα ήταν ίσως διαφορετικά εάν κοιτάγαμε 500 χρόνια πριν ή 400 χρόνια πριν σε δύο πλατωνικές πραγματείες, την πολιτεία και το γοργία, όπου εκεί λένε οι σοφιστές, το δίκαιο είναι το του κρίτωνο συμφέρον. Το συμφέρον του ισχυρότερου. Λέει μάλιστα ο Καλλικλής, Σοκράτη, ο Ξέρξης ήταν ισχυρός. Δεν ζήτησε την άδεια να μπουκάρει στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία, μπούκαρε. Έτσι δεν είναι στη φύση, το λιοντάρι δεν τρώει το ζαρκάδι. Γιατί παραπονιόμαστε? Υπάρχει ο φυσικός νόμος, ο ανθρώπινος νόμος είναι ο νόμος των αδύνατων. Γιατί πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη? Όποιος είναι πιο ισχυρός, μπουκάρει. Αυτό δεν κάνει τώρα το Ισραήλ. Νιώθει πιο ισχυρό, επιβάλλει τη θέλησή του. Αυτό κάνανε και οι Άραβες παλαιότερα που είχαν αυτοκρατορία. Αυτό κάνανε και οι Τούρκοι, αυτό κάνανε και ο Περικλής. Διαφωνούσε με τους Μίλιους, τους ισοπαίδωσε. Εάν όμως δεχτούμε αυτή τη λογική, τότε δικαιώνουμε και το Χίτλερ. Το του κρίτωνο συμφέρον. Άρα το θέμα το σημερινό, που δυστυχώς έγινε επίκαιρο και ευπόλυτο, χάρη στον πόλεμο, μας επαναφέρει το ερώτημα. Υπάρχει κάτι που είναι κάθε αυτό δίκαιο, κάτι που να διέπει τους ανθρώπους και να αφορά όλους τους ανθρώπους?
ή το αίμα θα ξαναφέρει αίμα και το μάτι θα ξαναβγάλει άλλο μάτι. Αυτό προς ευρύτερο προβληματισμό, γιατί εδώ δεν παρουσιάζουμε απλώς βιβλία. Τα βιβλία ίσως είναι αφορμή για ευρύτερο διάλογο, αλλά αυτά θα μας τα πούνε οι σημερινοί καλεσμένοι, ο Χρήστος Οχομενίδης, συγγραφέας, και ο Παναγιώτης, διάλεξε το όνομά σου, και Χαγιάς, γιατί ως Πεσόα μεταφραστικός επιλέγει κάθε φορά πώς θα συστηθεί. Αχ, καλά. Έχω μέικ ακόμη, ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά αυτό είναι το λογοτεχνικό μου. Το αληθινός ποιο είναι? Γαβρίλο. Αλήθεια. Είναι παναμήτου. Καλή καριέρα να κάνεις τώρα με αυτό. Και το Χαγιάς το βρήκες. Σπάνω. Α. Ο Παναγιώτης και Χαγιάς, λοιπόν, κατά κόσμον Γαβρίλογλου, ο μεταφραστής και των δύο έργων του Τζόσουα Κόεν, θα μιλήσουν και για τα θέματα της Λωρίδας της Γάζας, αλλά και για τα θέματα πολιτικής και λογοτεχνίας, ιστορίας και μυθοπλασίας, ίσως και για το θέμα που μόλις ανέφερα. Το επόμενο πατάρι θα γίνει 20 του μηνός, Άιρις Μέρντοχ, Θάλασσα-Θάλασσα, με τη μεταφράστρια Αθηνά Δημητριάδου και τον Χρήστο Αστερίου. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μετά τη σημερινή συνάντηση για το επόμενο Σάββατο, 12 η ώρα, Θάλασσα-Θάλασσα της Άιρις Μέρντοχ, ένα εμβληματικό έργο του 20ου αιώνα, βραβείο Μπούκερ της τότε εποχής. Όχι και ότι σήμερα δεν αξίζουν τα Μπούκερ, αλλά τότε υπήρχε και μεγαλύτερος ανταγωνισμός, ας το πούμε έτσι, κορυφαίων. Σήμερα, δυστυχώς, κάποια από τα βραβεία δεν έχουν την ίδια ελλείψη, ίσως, προσφοράς σημαντικών έργων. Αυτό είναι ένα δικό μου σχόλιο, μπορείτε να το παραλείψετε, αν θέλετε. Μπαίνουν και άλλα κριτήρια, ναι. Εμείς είμαστε υπέρ της ορατότητας, υπέρ της συμπερίληψης, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι κριτήριο λογοτεχνίας. Ο Χάρολ Μπλουμ, που είναι σημερινός καλεσμένος, που εξομολογήθηκε την ιστορία των Νετανιάχου στον Τζόσουα Κόεν, επέμεινε. Δεν μπορεί η καταγωγή από την Αφρική ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός να είναι κριτήριο λογοτεχνικότητας. Το να αποκλείεις αυτές τις ομάδες, ναι, είναι κακό και πρέπει να το καταδικάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε στον κανόνα ενός λογοτεχνικού οικοδομήματος μόνο με αυτά τα κριτήρια ή να προβάλλουμε αυτά τα κριτήρια. Άρα, ναι στη συμπερίληψη και στην ορατότητα, όχι στην πολιτική προκατάληψη και υπερβολική ορθότητα, θα λέγαμε. Αυτό είναι ένα επιπλέον σχόλιο των ημερών. Ο λόγος στο Χρήστο Χομενίδη και στον Παναγιώτη και Χαγιά. Να είστε καλά. Καλή απόλευση. Εγώ ξεκινώ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Αυτό λέμε μέχρι τον Μάρτιο. Και πριν μπούμε στο θέμα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο το οποίο με συγκινεί που έχει τόσο κόσμο. Με συγκινεί πάντα όταν έρχεται κόσμος. Για μένα αυτό, σε ό,τι λαμβανωμένο υπόψη ότι παρουσιάζουμε ένα βιβλίο και μάλιστα ξένου συγγραφέα, δύο βιβλία, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι λαοθάλασσα. Και δεν μπορώ... Είστε λαοθάλασσα. Ναι. Και δεν μπορώ παρά να θυμηθώ, δηλαδή το θυμήθηκα, δεν ξέρω αν μπορώ παρά να θυμηθώ, δεν μπορώ παρά να θυμηθώ, πάντως το θυμήθηκα μία, τι συνέβαινε πριν από 120 χρόνια, που υπήρχε ένας εκδοτικός οίκος πρακτικά, η Εστία, δεν λεγόταν καν ακόμα Εστία, ήταν ο οίκος του Κολάρου, όπου έλεγε, αναρτούσε στο βιβλιοπωλείο τότε μία αγγελία και έλεγε, σκέφτομαι ή σκοπεύω να βγάλω στα ελληνικά το βιβλίο του Ντίκενς ή το βιβλίο του Ντοστογεύσκη. Όσοι ενδιαφέρεστε, προπληρώστε για να χρηματοδοτήσετε τη μετάφραση. Δηλαδή, καταλάβατε, πήγαινε και έλεγε στους Έλληνες αναγνώστες, οι οποίοι ήταν φαντάζομαι εξαιρετικά ευάριθμοι, λίγοι, πολύ λίγοι, τους έλεγε ότι, παιδιά, για να σας φέρω τον Ντοστογεύσκη, τον Ντίκενς στα ελληνικά, πρέπει να δώσετε προκαταβολή του βιβλίου που θα αγοράσετε. Με αυτή την έννοια έχουμε καλύψει μια τεράστια απόσταση και ειλικρινά το λέω και με συγκίνηση, το έχω πει και του ιδίου, του εκδότη, αυτό το οποίο κάνει ο Γκούτεμπεργκ είναι ιστορική σημασίας.
Δηλαδή το να κάνει αυτή, να ανοίγει αυτή η βεντάλια και να φέρνει σε επαφή τους Έλληνες αναγνώστες με ό,τι κορφολογώντας, ας πούμε, εξαιρετικά λογοτεχνήματα από άλλες γλώσσες. Ένα άλλο σχόλιο που έχω να πω είναι ότι έχω να κάνω είναι ότι μία ένσταση μάλλον δεν νομίζω ότι είναι αδέλφια ο Εβραϊσμός, ο Ισλαμισμός και ο Χριστιανισμός. Ή μάλλον ο Εβραϊσμός, ο Χριστιανισμός και ο Ισλαμισμός. Τα βάζω με χρονολογική σειρά. Είναι η μαμά η εβραϊκή θρησκεία και οι δύο τις κόρες, ας πούμε. Ο Χριστιανισμός και ο Ισλαμισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βιβλίο. Ξέρετε, υπάρχει μία παράδοση, μιλάμε πλέον για παράδοση, Αμερικανοεβραίων συγγραφέων, πεζογράφων, οι οποίοι εμένα μου είναι εξαιρετικά, και όχι μόνο πεζογράφων, αφηγητών θα έλεγα, θα έβαζα μέσα και τον Woody Allen, ο οποίος είναι κινηματογραφή, δεν συγγράφει. Να βάλουμε μέσα και τον Roth, να βάλουμε και τον Saul Bellow, να μην βάλουμε τον έναν εκ των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη μου, συγγραφέων για μένα, που με έχει επηρεάσει περισσότερο στη ζωή μου, τον Άιζακ Μπάσεβιτ Σίγκερ. Να μην τον βάλουμε. Ο Άιζακ Μπάσεβιτ Σίγκερ πήρε τον Νόμπελ το 1978, ένα χρόνο πριν από τον Ελίτη. Να μην τον βάλουμε, διότι ο Σίγκερ έγραφε στα Γίντις. Είναι εντελώς διαφορετική παράδοση αυτή. Ναι. Είναι άλλη παράδοση, αλλά οπωσδήποτε έχει επηρεάσει. Βεβαίως, αλλά λογοτεχνικά είναι εντελώς άλλο ρεύμα. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, το Opus Majore του Singer, πώς το λέμε κανονικά, Opus Magnum, οι σκιές στο ποταμό Χάντσον, έχουν ένα κλίμα το οποίο προϊονίζεται και τον Roth και τον Woody Allen, ακόμα και τον δικό μας τώρα, τον Cohen. Έτσι, είναι η Νέα Υόρκη, με τα πολεμικά, με σχέσεις και το άλλο, οι εχθροί του Σίγκερ. Είναι διαφορετικό το γλωσσικό σύμπαν. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους λίγους, από ό,τι κατάλαβα, που πήραν τις μεταφορές του Βασιλιά ή μου το χάρισε ο εκδότης εδώ πέρα. Το διάβασα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εξακολουθώ σε αυτή την προκεχωρημένη προβεβική ηλικία στην οποία έχω φτάσει, να έχω ως πρώτο κριτήριο την αναγνωστική απόλαυση. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα με κάνει να απολαύσω ένα βιβλίο είναι το ίδιο το γεγονός ότι είναι απολαυστικό το βιβλίο. Κάτι το οποίο μου φαίνεται βαρετό ή κυλάει δύσκολα κτλ. Δύσκολα, όχι, άλλο το να έχει βαθιές έννοιες, ας πούμε, και να σου κάνει με άνδρους και να σου φωτίζει από διαφορετικές. Δηλαδή, άλλος ο Προύστ μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, ότι θέλει εγρήγορση, απαιτεί εγρήγορση και συγκέντρωση. Αλλά δεν εννοώ αυτό όταν λέω. Εγώ νομίζω ότι και ο Προύστ έχει αναγνωστική απόλαυση. Βεβαίως. Ναι. Αλλιώς δεν θα έχει φτάσει μέχρι εδώ. Λοιπόν, ακόμα και ο Τζόις. Ο Τίστος έχει αναγνωστική απόλαυση. Αλλά ο Κόεν είναι, πέραν όλων αυτών τα οποία σαφώς θα συζητήσουμε, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικός. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικός. Ναι. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν φοβάται να βάλει χιούμορ στα βιβλία του. Και αυτό γιατί, αυτό ίσως είναι και ένα εβραϊκό χαρακτηριστικό. Και ο Roth έχει αρκετό χιούμορ έως στα πολύ. Βιβλία του. Έως πολύ, ναι. Ενώ πολλοί συγγραφείς φοβούνται να το βάλουν στα βιβλία, γιατί θεωρείται πιο ελαφρό. Δηλαδή ότι άμα γράφεις κωμικά βιβλία, δεν είσαι στην ίδια τάξη, ας πούμε, με τους μεγάλους συγγραφείς που γράφουν το ανθρώπινο δράμα. Ενώ ο Κόεν εξ αρχής το έβαζε αυτό το στοιχείο και μάλιστα είναι έως και φαρσικό το... Καλά, κοίτα να δεις τώρα, στην Αμερικάνικη λογοτεχνία, δύο πυλώνες είναι δύο βιβλία πάρα πολύ αστεία, του Mark Twain, ο Tom Sawyer και ο Huck Finn, ας πούμε, που είναι ανάλαφρα, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ συνάμα, πάρα πολύ βαθιά. Άρα ποτέ δεν φοβήθηκαν οι Αμερικάνοι το χιούμορ. Λέω, συγκρινόμενος με άλλους της γενιάς του, εγώ του Γκόεν, δεν βρίσκω πόλους που να έχουν το χιούμορ σαν συστατικό στοιχείο των βιβλίων τους συνεχώς. Αυτό είναι λόγος για να πετύχει ο Γκόεν. Σίγουρα έχει πετύχει πάντως. Λοιπόν... Άργησε βέβαια.
Θα πω εγώ ως τεξθέτρια σε σινεμά 2-5 λόγια για το κάθε έργο. Mm-hmm. Και μετά θα δώσω το λόγο στο Μαγιώτη Χαγιά να μας πει και πώς το είδε ο ίδιος, πώς το εδόθη, τι δυσκολίες ή τι προκλήσεις αντιμετώπισε μεταφραστικές. Και επίσης, από ό,τι κατάλαβα, τον έχεις γνωρίσει τον άνθρωπο. Ναι, τον έχεις γνωρίσει τον άνθρωπο. Πού τον έχεις γνωρίσει? Εγώ μιλάω γενικά με τους συγγραφείς που μεταφράζω, εάν ζούνε και θέλουν να μου... Εάν δεν ζούνε. Αν δεν ζούνε, προσπαθώ. Προσπαθώ, κάνω κάτι τελετές εκεί πέρα, ναι, κάτι μάγια. Αν έρθει το πνεύμα, ήρθε. Άμα δεν έρθει, δεν ήρθε. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Στο Μέλβιλ πάντως πήγα στο σπίτι του, οπότε... Εντάξει, αλλά δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν εκεί. Δεν θέλησε να μου μιλήσει. Οπότε μιλάω μαζί τους μέσω mail ή μέσω Skype ή οτιδήποτε. Με τον Γκόνο όμως συγκεκριμένα, επειδή πήγα Νέα Υόρκη φέτος, πέρυσι, τον συνάντησα για ένα γεύμα. Πώς είναι? Θα τα πω στην πορεία, είναι πολύ ωραίος τύπος. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος το 80, το 1980. Δηλαδή είναι, ναι, πολύ νέος. 43 Μαΐου. Ξεκίνησε, νομίζω, από ένα, πώς το λέγανε το πρώτο του μεγάλο βιβλίο. Ξεκίνησε μάλλον γράφοντας, δημοσιεύοντας στο New Yorker, Να πω, ναι, να πεις. Ο Κόεν είναι κάπως, δεν είναι ο τυπικός Αμερικανός συγγραφέας γενιάς του, δεν έχει MFA, δεν έχει πτυχίο δηλαδή στην δημιουργική γραφή. Μάλιστα έχει καταφερθεί εναντίον του συστήματος αυτού, παρότι το χρησιμοποιεί για να βγάλει κάποια λεφτά. Οι σπουδές του είναι πάνω στη μουσική, δηλαδή έχει πάει σε κονσερβατόριο. Και το πρώτο του βιβλίο μάλιστα έχει και τη μορφή, παρτιτούρας. Mm-hmm. Λέγεται, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Και μπήκε κάπως από την πίσω πόρτα, δηλαδή στην αρχή εξέδωσε κάποια κάπως καυκικά διηγήματα, πολύ μικρά, σε μικρούς εκδοτικούς από εδώ και από εκεί, τα πρώτα 2-3 βιβλία. Μετά έγραψε το Witch, το οποίο είναι ένα 800άρι μεταμοντέρνο, το οποίο μάλλον ήταν 15 χρόνια, άργησε 15 χρόνια να βγει, γιατί μέχρι το 2008-10 που βγήκε ο Wallace και όλο αυτό, όλη αυτή η λογοτεχνία, η πολύ μαξιμαλιστική, τα τεράστια βιβλία, ήταν πλέον πασέ, ας πούμε, στο εκδοτικό σύστημα. Σε μια κριτική και... λέει ότι αυτό το βιβλίο είναι κάτι μεταξύ Wallace και Roth. Ναι, είναι πολύ εβραϊκό πάλι, αλλά είναι σε αυτό το πράγμα. Και μετά άρχισε να μετακινείται προς... Έκανε ένα πέρασμα την πειραματική λογοτεχνία με το For New Messages, το οποίο είναι 4 διηγήματα, πολύ πειραματικά, πολύ περίεργα, και μετά άρχισε να πηγαίνει προς την εβραϊκή παράδοση που λέγαμε, δηλαδή τον Roth, τον Richler, τον Bellow, δηλαδή, και άρχισε, βασικά είναι πλέον ξεκάθαρη η φιλοδοξία του να είναι ο επίγονος του Roth σε αυτή τη γενιά. Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα βιβλίο, το «Οι μεταφορές του Βασιλιά», είναι, σας έδωσε μια γεύση. Είναι ένα βιβλίο που ξεκινάει με το βίο και την πολιτεία του David King, ο οποίος είναι, το διάβασα κάπου αυτό, αλλά το υιοθετώ πλήρως, είναι μια εβραϊκή εκδοχή του πρωταγωνιστή των Σοπράνο. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ένας άξεστος, αντιπαθητικός, μπόση, ας πούμε, δεσποτικός τύπος. Κάπως υπέρβαρος. Υπέρβαρος, δεν κάνω ποτέ δίαιτα. Έχει την κοιλιά του. Νομίζω ότι καπνίζει κιόλας. Βεβαίως. Ναι. Και ο οποίος έχει μια εταιρεία μετακομίσεων. Θα μπορούσε να είναι, δηλαδή, πώς τον λένε, μόταμο στην Ελλάδα. Έτσι φανταζόμαστε και εδώ κάποιον που έχει τρεις νταλίκες και κάνει μεταφορές. Ναι, αυτό είναι. Ένας τύπος, αλλά τι γίνεται τώρα, κάνω μια παρένθεση. Ο King David, ο Cohen, μπήκε στη διαδικασία να κάτσει να ασχοληθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Στην Ελλάδα, η ομότεχνή μου, δύσκολα. Και τι θα πει να ασχοληθείς, δεν σημαίνει να κάτσεις στο δωμάτιό σου και να κοιτάς τον τοίχο και να φανταστείς πώς είναι ένας τέτοιος τύπος που έχει μεταφορική. Είναι να πας να γνωρίσεις, να επιδιώξεις, να κουβεντιάς μαζί του, κάπου θα τον βρεις. Μία έρευνα δηλαδή. Την έρευνα αυτή, τους χαρακτήρες αυτούς στην Ελλάδα, μετά το κουμανταρέα, δεν τους έχουμε δει, ρε Πούστη. Δηλαδή, είναι χαρακτήρες στους οποίους το πολύ να τους βάζουν σε σύριαλ. Mm-hmm. Και μάλιστα πάρα πολύ γελιοδός απλοποιημένους. Ναι. Ενώ έχει σημασία.
Διότι είναι χαρακτήρες οι οποίοι δεν είναι περιθωριακοί. Δεν έχουν δεν ασκούν την έλξη που ασκεί, ξέρω εγώ, ένα άτομο, ένας κοινωνικός παρείας, ένας άνθρωπος του περιθωρίου κτλ. Όχι, ο David Kinnock είναι το κέντρο της αμερικάνικης εβραϊκής κοινωνίας. Ναι, πρέπει να τον γράψεις, για να τον κάνεις ήρωα μυθιστορήματος, πρέπει να τον γνωρίσεις, αυτό εννοώ. Ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης είναι δύσκολο μέρος, κύριε Χωμενίδη. Έχω περιπλανηθεί πολλές φορές εκεί πέρα και είναι... Εσείς έχετε περιπλανηθεί. Σας το δίνω. Δηλαδή... Μπράβο σας. Ναι, δεν έχω γράψει όμως για αυτά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή, αλλά θα μπορούσα να γράψεις. Απλά σας λέω. Ίσως, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτός ο David King, λοιπόν, του οποίου του έρχεται πεσκέση από το Ισραήλ. Είναι χαρούμενος που έχει συγκινήσει το Ισραήλ. Mm-hmm. Αισθάνεται ότι ένα κομμάτι του, ας πούμε, εφόσον συναισθηματικά ένα κομμάτι του ανήκει στο Ισραήλ, στο κράτος του Ισραήλ, μάλλον στη χώρα του Ισραήλ, ας το πούμε έτσι, το ότι έχει συγκινήσει εκεί πέρα του δημιουργεί μια ψυχική εφορία. Και μια αίσθηση ασφάλειας, νομίζω, την οποία την έχουν όλοι οι Εβραίοι για το Ισραήλ. Λοιπόν, και του έρχεται πεσκέση ένας ανιψιός. Ο Γιώαβ. Από την αδελφή του. Ναι, από την αδελφή του, ναι. Ο Γιώαβ. Με την οποία δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχουν πολύ πλάκα αυτά τα τηλεφωνήματα. Τα mail. Ναι, ναι, τα mail. Και τα, ναι. Ο οποίος είναι ένα παιδάκι γεννημένο, μεγαλωμένο στο Ισραήλ, ας πούμε. Υπάρχει και στις μεταφορές του Βασιλιά και στους Νετανιάου αυτή η σχέση η οποία τους αφορά πάρα πολύ, τους προβληματίζει πάρα πολύ έντονα μεταξύ των Ισραηλινών και των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες είναι οι Εβραίοι το θρήσκευμα ή της Διασποράς και οι Ισραηλινοί είναι οι Εβραίοι που ζουν στο Ισραήλ. Οι άνθρωποι που ζουν στο Ισραήλ που μπορεί να μην είναι και Εβραίοι. Γιατί το 20% είναι μουσουλμάνοι. Είναι μουσουλμάνοι. Ναι. Μια λεπτή μεταφραστική διαφορά την οποία έπεσα πάνω της κάποια στιγμή και πρέπει να αλλάζω πράγματα γιατί τα είχα βάλει όπως να είναι. Όπως μου ερχόταν κάθε μέρα. Και μετά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν είναι έτσι. Και άμα το βρείτε πουθενά, είναι δικό μου το λάθος. Λοιπόν, δηλαδή με άλλα λόγια, ο David King είναι Ισραηλίτης. Mm-hmm. Ενώ ο ανιψιός του είναι Ισραηλινός. Ναι. Και γίνεται αυτό το οποίο. Έρχεται αυτός με το φιλαράκο του στην Αμερική. Για να περάσει τον ένα χρόνο, το off, το οποίο έχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στις δυτικές κοινωνίες. Mm-hmm. Δηλαδή τελειώνουν τις σπουδές τους, στο Ισραήλ τελειώνουν το στρατό. Ο στρατός είναι νομίζω 3 χρόνια για τα αγόρια. Και υποχρεωτικά στα 18. 18-19 ναι. Υποχρεωτικά πηγαίνεις. Δεν έχει πάω στο πανεπιστήμιο και παίρνω αναβολή. Πρέπει να πας να κάνεις το στρατό σου πρώτα και μετά να κάνεις. Βέβαια το IDF, ο στρατός του Ισραήλ, σου δίνει και δεξιότητες επαγγελματικές. Mm-hmm. Λοιπόν, και όταν τελειώνεις αυτό το βάσανο, το στρατό, πηγαίνεις, παίρνεις ένα χρόνο off και ταξιδεύεις. Αν έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά. Ναι. Αν έχεις λεφτά. Δεν που γενικώς έχουν λεφτά. Ναι, είναι μια πλούσια κοινωνία. Αλλά αυτός πάει στην Αμερική να δουλέψει. Mm-hmm. Και τον βάζει ο θείος. Ο θείος του είναι πάρα πολύ ευχάριστο ως ιδέα, αλλά ως πραγματικότητα δεν του είναι και τόσο που του ήρθε ο Ανιψούλης. Όχι, γιατί έχει μια εξαιρετική. Ναι, ναι ακριβώς. Δεν είναι για το χρόνο off. Τελειώνει τον στρατό ο Γιώαβ. Τελειώνει το στρατιωτικό του και αποφασίζει να. Κάπως η οικογένειά του μαζί με αυτόν αποφασίζει να τον στείλουν τέλος πάντων στην Αμερική, στον θείο του, για να πιάσει δουλειά. Να μεταναστεύσει, να έχει εκεί πέρα μια καλύτερη τύχη. Οπότε πηγαίνει εκεί για να. Για είναι μόνιμα. Μετανάστευση, δεν είναι. Ναι, πηγαίνει για μόνιμα εκεί πέρα. Αυτό είναι πάλι μοτίβο, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή ένα μοτίβο το οποίο συναντάται πολύ συχνά στην λογοτεχνία, στην αφήγηση γενικά, ότι μου έρχεται εμένα κάποιος από αλλού, πεσκέση, νεότερος και πρέπει κάτι να τον κάνω. Και μπαίνει σε μια. Είναι και λίγο μυθιστόρημα μαθητείας αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο μυθιστορηματικό. Είναι σε τέτοιες χώρες με πολύ μεγάλους μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Αυτό είναι μικρότερες χώρες δηλαδή. Αυτό είναι το. Δηλαδή και οι Έλληνες. Πάρα πολύ συχνά υπήρχαν μετανάστες είτε στη Γερμανία είτε στην Αμερική είτε στον Καναδά και τους ερχόταν ένας ανιψιός, ένας ξάδερφος, ένα αδερφός, ένα αδερφό. Ναι. Και. Μάλιστα έχει πολύ μεγάλη. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε λιγάκι και την. Όταν διαβάζεις μεταφορές του Βασιλιά, όχι τόσο του Νετανιάχου, όσο τις μεταφορές του Βασιλιά, αισθάνεσαι λίγο ότι άμα αλλάξει τα ονόματα, είναι λες και μιλάς για Έλληνες. Ναι. Δηλαδή, αν αλλάξει τα ονόματα, τα εβραϊκά,
είναι λες και βάλεις Γιάννηδες, Κώστας, Αντώνης, είναι λες και μιλάς για Έλληνες. Ναι. Η δομή της οικογένειας, η δομή της κοινωνίας, το στρατιωτικό τους, είναι πολύ παρόμοιο. Εγώ που είμαι και άντρας και έχω πάει στρατό, αυτά που περιγράφει ο ελληνικός στρατός. Δηλαδή... Τώρα, όχι, υπάρχει μια διαφορά νομίζω πολύ, πολύ σημαντική, ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι απείρως πιο αποτελεσματικός. Σίγουρα, ναι. Όμως αυτά που περιγράφει στο βιβλίο μέσα με τους θαλάμους και τις αρβίλες, έχουμε μεγάλες ομοιότητες. Στρατός είναι, ναι. Υπάρχει και η ίδια... Ολλανδικός στρατός, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτό, θέλω να πω. Εμείς είμαστε ένα ενδιάμεσο πράγμα. Και επίσης ο μύθος, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, εγώ νομίζω ότι υποπτεύομαι γιατί έχω πολλούς φίλους στο Ισραήλ, ότι αυτό είναι και λίγο κάτι το οποίο καλλιεργούν και τους αρέσει να λένε και οι ίδιοι, ότι δεν έχει σημασία από προέρχεσαι από ποια κοινωνική τάξη, την μπαμπά σου και η μαμά σου. Αν πας στρατό, θα υπηρετήσεις κανονικά και χωρίς να υπάρχει υποψία μέσου. Αυτό μου έχει διαψευστεί δύο φορές. Δηλαδή τα παιδιά ήταν καλής οικογένειας και πήγαν και περάσανε σαφώς πιο άνετα. Ναι. Όχι τώρα που έχουν πόλεμο. Προηγουμένως. Ναι, προηγουμένως. Λοιπόν, νομίζω ότι η κρίσιμη διαφορά μεταξύ των Εβραίων και των Ελλήνων, που έχουμε πάρα πολλές ομοιότητες, ακόμα και εμφανισιακές, έτσι. Δηλαδή, σωστά. Είμαστε πάρα πολύ Μεσόγειοι. Ναι. Μεσόγειοι, ναι. Είναι ότι οι Εβραίοι πιστεύουν πάρα πολύ στην αποστολή, στη σημασία, στο ίχνος που έχουν αφήσει στη γη και το οποίο το κουβαλάνε πάνω τους. Ναι. Εμείς μπορεί να λέμε και να φλιαρούμε και να αναρξευόμαστε με τους αρχαίους ημών προγόνους, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν το παίρνουμε ούτε εμείς ήδη σοβαρά. Νομίζω ότι αυτοί έχουν περισσότερο το τραύμα. Δηλαδή αυτοί έχουν ένα μόνιμο τραύμα στην ιστορία τους. Είναι αυτό μονίμως φαντάζεσαι ότι μάλλον εικάζεις ή μάλλον εκτιμάς ότι είναι αποτέλεσμα του ολοκαυτώματος ή υπήρχε πριν. Από πριν, μα περιγράφει και στο Νετανιάχου. Κάνει ο Κόεν ένα ολόκληρο μάθημα μεσαιωνικής εβραϊκής ιστορίας και κυρίως τον διωγμό των Εβραίων από την Ιβρική Χερσόνησο. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο συνέβαινε ιστορικά, δηλαδή ξεκινώντας από τη Διασπορά και πηγαίνοντας μέχρι το Ολοκαύτωμα, ας πούμε. Και απλώς το Ολοκαύτωμα είναι το οριακό σημείο. Ακριβώς, ναι. Ναι. Ή μάλλον το σημείο που ξεπέρασε τα όρια. Δεν νομίζω, όχι. Νομίζω ότι το Ολοκαύτωμα ήρθε στο σημείο το οποίο ήταν κάπως βιομηχανικό και επίσης υπήρχε πια η ικανότητα πλήρους τεκμηρίωσης του και μετάδοσης αυτής της εμπειρίας μέσω των ταινιών, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν υπήρχαν πιο πριν. Εντάξει, στα προηγούμενα... ένα πόγκρομ σαν αυτό δεν είχε προηγούμενο. Με 6 εκατομμύρια νεκρούς. Καλά, εντάξει, λόγω αύξησης πληθυσμού. Έχουν πάθει πολύ άγρια πράγματα όμως. Δηλαδή ήταν πολύ μικρότεροι πληθυσμοί το μεσαίωνα. Η Θεσσαλονίκη είχε 30.000 κατοίκους. Δηλαδή. Οπότε μπορεί να είχε συμβεί κάτι τέτοιο αν υπήρχαν αντίστοιχοι πληθυσμοί τότε. Ρε παιδί μου, ο Φερντινάντο και η Ισαβέλα από την Ισπανία τους Εβραίους τους διώξανε και τη Θεσσαλονίκη. Δεν τους εξολόθρευσαν. Όχι, δεν τους εξολόθρευσαν, αλλά δεν τους είπανε και παρακαλώ φύγετε. Τους διώξαν για να διώξει τον άλλο το σπίτι του, πρέπει να κάνεις αγριότητες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό το για να περάσουμε λίγο γρήγορα και στο επόμενο βιβλίο στον Νετανιάχου, το οποίο έκανε. Το λέω Νετανιάχου εγώ, δεν ξέρω γιατί. Ναι, Νετανιάχου, γιατί μου αρέσει το Νιάχου. Πώς το λέει ο ίδιος είναι το θέμα. Πώς το λέει ο ίδιος. Δεν ξέρω. Νετανιάχου νομίζω. Νετανιάχου. Νιάχου, νιάχου. Ορίστε. Λοιπόν. Αυτό είναι ακριβώς εμβαθύνει σε αυτή τη σχέση συγκρουσιακή και εξαιρετικά περίεργη. Καχύποπτη και ταυτόχρονα εγκάρδια μεταξύ του Εβραίου της Διασποράς και του Εβραίου του Ισραήλ. Της χώρας του Ισραήλ. Διότι έχουμε ένα καθηγητή ο οποίος είναι εμπνευσμένος από τον Μπλουμ, αλλά διαφέρει σε πάρα πολλά σημεία. Είναι και πολύ πιο νερόβραστος από τον Μπλουμ. Ναι. Είναι πολύ πιο μέτριος άνθρωπος από τον Μπλουμ, ο οποίος Μπλουμ ήταν πολύ εκρηκτική προσωπικότητα. Και... Αλλά τον λέει Μπλουμ παρόλα. Τον λέει Μπλουμ, ναι. Ναι. Ο οποίος είναι σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο... προφανώς είναι βασισμένο στο Κορνέλ, αλλά δεν λέγεται Κορνέλ, λέγεται... Είναι βασισμένο στο Γέιλ. Στο Γέιλ. Στο Κορνέλ βρήκε ο άλλος δουλειά τελικά. Α, είναι βασισμένο στο Γέιλ. Ο Μπλουμ ήταν στο Γέιλ. Αλλά πάντως το λέει πανεπιστήμιο αυτό που περιγράφει είναι ένα... Δεν είναι... Είναι ένα πανεπιστήμιο που υποφέρει... Δεν ξέρω πώς ήταν το Γέιλ το 1960.
Ivy League είναι όλα αυτά τα, και, και όλα αυτά τα πανεπιστήμια, ήταν Ivy League, δηλαδή δεν είναι νομίζω. Ρε παιδί μου, το πανεπιστήμιο το οποίο περιγράφεις αυτή, που είναι και, είναι και πιστόρημα campus novel. Εντελώς. Ναι. Περιγράφει ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει προβλήματα, δηλαδή πρέπει οι καθηγητές, οι δάσκοντες να δάσκουν και πράγματα που δεν είναι ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο ένας αναχρονισμός, νομίζω είναι ένα σύγχρονο λίγο, είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Ή τα τελευταία 20-25 χρόνια στον ακαδημαϊκό τομέα και το μεταφέρει ο Κοέν εκεί κάνοντας αυτά τα σχόλια, όπως κάνει και μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο σχόλιο πάνω στο cancel culture, ας πούμε, κάποια στιγμή. Στην αρχή. Στην αρχή, ναι. Ναι. Εκ των υστέρων. Ξεκινάει λοιπόν με αυτόν τον Bloom, τον καθηγητή Bloom, που έχει μια διδάσκη οικονομική ιστορία των ΗΠΑ, δηλαδή είναι Αμερικανιστής. Έχει μία σύζυγο πολύ χαρτωμένη, την Edith, η οποία είναι βοηθός βιβλιοθηκάριου ή βιβλιοθηκάριος, ναι. Και μία κορούλα 16 χρονών. Κάπου εκεί. Ναι, την Τζούντι, της οποίας το βασικό πρόβλημα είναι η μύτη της. Είναι η μύτη της, η εβραϊκή της μύτη. Η εβραϊκή της μύτη. Η γαμψή εβραϊκή της μύτη. Και που όχι μόνο έχει γαμψή εβραϊκή μύτη, η οποία δεν της αρέσει, όπως το θεωρώ πολύ σεξ χαρακτηριστικό, αλλά εκλιπαρεί τους γονείς της να τις, να τις χρηματοδοτήσουν μια πλαστική να γίνει μη της γαλλική, ας πούμε, και οι γονείς της το αρνούνται και όσο δε αφορά τους παππούδες, αυτοί και να το αρνούνται. Αυτοί και να το αρνούνται, ναι. Ναι, σου λέει αυτό είναι η θεία τάδε, ας πούμε, που έχει ακριβώς την ίδια μύτη, την ερωτεύτηκαν υπέροχοι άντρες και τα λοιπά. Τόσους άντρες, ναι. Ναι, ναι. Και η μύτη δεν είναι εμπόδιο. Αυτή της έχει γίνει αυτό έμονη ιδέα, ας πούμε. Δεν θα κάνω spoilers σε αυτό το σημείο. Μέσα σε αυτή την εβραϊκή κατάσταση, ας πούμε, αμερικανοεβραϊκή, εμφανίζεται ο Νετανιάχου. Πατήρ. Πατήρ, όχι... Πατήρ, ναι. Ναι, όχι ο Μπέντζαμ, όχι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός. Ο και ως Μπίμπι γνωστός, ναι. Εμφανίζεται ως παιδάκι. Ναι. Εμφανίζεται λοιπόν ο πατέρας του Νετανιάχου, ιστορικό πρόσωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αντιπαθέστατος και στο Ισραήλ, δηλαδή οι επιστολές που λαμβάνει. Α, του λένε του Bloom ότι εσύ που είσαι Εβραίος είσαι ο κατάλληλος για να τον κρίνεις και να μας συζητηθείς αν θα τον κρατήσουμε ως καθηγητή ή αν θα τον απορρίψουμε ως καθηγητή. Mm-hmm. Πάει για μια οντισιόν δηλαδή, πάει να κάνει ένα μάθημα, ένα σεμινάριο και μια συνέντευξη για δουλειά. Και ο Bloom κάνει την ερευνά του, αυτά τα οποία λαμβάνει ως πληροφορίες είναι τραβά στα μαλλιά σου. Ναι. Ότι είναι, ότι ο Νετανιάχου είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά δύσκολος, εξαιρετικά φανατικός, εξαιρετικά τοξικός θα λέγαμε σήμερα. Κακός στη δουλειά του, κακός θεωρητικός, ναι. Τον θεωρεί ελλειπή. Και με μια παρανοϊκή, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η θεωρία του ισχύει τελικά ή όχι, το ψάξες. Η θεωρία είναι ότι η ιερά εξέταση στην Ισπανία της εποχής εκείνης, δηλαδή στον Μεσαίωνα, δεν είχε το νόημα να εκχριστιανίσει έστω με το ζόρι το πληθυσμό, αλλά να δημιουργήσει, να κάνει τους Εβραίους να είναι ένα σημείο, ας πούμε, έξαψης των παθών και με αυτόν τον τρόπο πολιτικά να μειώσει τους, την αριστοκρατία. Ναι. Το λέω μπερδεμένα, αλλά αυτή είναι η ιδέα γενικά. Ότι δηλαδή χτυπώντας τους Εβραίους, όχι επειδή είναι Εβραίοι θρησκευτικά, τυπίστη. Στο αίμα. Ναι. Αλλά επειδή είναι Εβραίοι στο αίμα, δηλαδή ότι θα μπορούσε εσύ να έχεις τρεις γενιές τώρα εκχριστιανιστεί, αλλά παραμένεις Εβραίος διότι έχεις εβραϊκό αίμα. Αυτό είναι μια, λέει τώρα στο βιβλίο μέσα, ότι είναι μια καινοφανής αντίληψη εκείνη την εποχή, στο Μεσαίωνα, διότι μέχρι τότε πίστευαν και είναι λογικό ότι όταν λέμε Εβραίος εννοούμε Ιουδαίος. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί αν όταν λέμε Εβραίος εννοούμε το αίμα, έτσι, σημαίνει ότι και ο Παύλος ήταν πάντα Εβραίος, ενώ ο Απόστολος των Εθνών, και εννοείται φυσικά και ο Ιησούς. Λοιπόν, αλλά εκεί πέρα θέλανε να δημιουργήσουν έναν εχθρό στην κοινωνία, που ήταν οι Εβραίοι με βάση το αίμα τους. Λοιπόν, έχει αυτή τη θεωρία αυτός. Να πω λίγα πράγματα πρώτα για το βιβλίο, γιατί έχουμε πάει πρώτα στις λεπτομέρειες και δεν έχουμε πει τη βασική, ας πούμε, δομή του βιβλίου και την ιδέα πίσω από το βιβλίο, γιατί ήθελα να συζητήσουμε και αυτό για το που μου είπες κάτω για την σχέση μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, γιατί αυτό το βιβλίο δεν είναι μόνο
μια ιστορία. Είναι και ένα σχόλιο πάνω στην ιστορία με Γιώτα Κεφαλαίο. Λοιπόν, όπως είπε ο κ. Χωμενίδης, είναι ένα campus novel, διδραμάτισε σε ένα πανεπιστήμιο. Ο κεντρικός χαρακτήρας είναι, ο ένας από τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες, είναι ο Ρούμπεν Μπλουμ, ο οποίος είναι ένας κάπως αναφέρεται στο Χάρολ Μπλουμ. Και έρχεται στο πανεπιστήμιο για μία μέρα ο πατήρ Νετανιάχου, για σκέφτονται να τον προσλάβουν τέλος πάντων και τον καλούν όπως κάνουν τα πανεπιστήμια να κάνει μια ομιλία, να κάνει ένα μάθημα. Οπότε έρχεται αυτός χωρίς να πει τίποτα με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, δεν του έχουν κλείσει δωμάτιο, γίνεται και ένα... Τα κάνει πουτάνα όλα. Τα κάνει χάλια. Γενικά έρχεται και τα κάνει, είναι άξιστος, είναι αγενής, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως είπε ο κ. Χωμένης προηγουμένως. Και μέσα από αυτό το επεισόδιο, ο Κόεν βρίσκει χώρο για να κάνει ένα σχόλιο πάνω στην εβραϊκότητα του Αμερικανού, του Αμερικανού της εποχής του, στην εβραϊκότητα των Ισραηλινών, στο πώς αυτές εμπλέκονται και διαπλέκονται. Και ταυτόχρονα, επειδή, όπως εξηγεί ο Κόεν στον επίλογο του βιβλίου, αυτό ήταν μια πραγματική ιστορία την οποία του διηγήθηκε ο Χάρολ Μπλουμ λίγο πριν πεθάνει. Αυτό ήταν κάτι που συνέβη. Και συνέβη, ο ίδιος είχε πει ότι συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δηλαδή πήγε και τα κάνει χάλια. Ναι. 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 Γιατί ο Κόεν, επειδή έχει τρομακτικές πολιτικές διαφωνίες με το κράτος του Ισραήλ, όχι με τη χώρα του Ισραήλ, έτσι, με το κράτος του Ισραήλ, όχι με το Ισραήλ σαν ιδέα. Ο ίδιος πηγαίνει έρχεται, είναι παντρεμένος εκεί, πηγαίνει έρχεται τακτικά. Θέλησε μέσω αυτής της ιστορίας να κάνει μια, ας πούμε, δολοφονία χαρακτήρα του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο οποίος παίζει ελάχιστα, βέβαια. Ναι, αλλά παιδάκι. Επειδή δεν μπορείς να επιτεθείς ο Μπένιαμιν ευθέως. Mm-hmm. Δηλαδή, ειδικά τότε το 20 που βγήκε το βιβλίο, αυτός το έγραψε το 18, ο Μπένιαμιν ήταν παντοδύναμος στο Ισραήλ. Να πούμε τώρα το εξής, το οποίο δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε. Η οικογένεια Νετανιάχου στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά δυνατή. Είναι, θα λέγαμε, αυτό το οποίο ήταν η Kennedy στην Αμερική. Μπράβο. Ή, ξέρω εγώ, εδώ πέρα οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες, οι Παντρέου, αυτό το πράγμα. Ο γενάρχης, αυτός που χρησιμοποίησε πρώτος το όνομα Νετανιάχου, είναι το κεντρικό. Ο ένας εκ των δύο χαρακτήρων στο βιβλίο αυτό του Νετανιάχου. Ο πατέρας του, ο παππούς δηλαδή του Μπίμπι, του Μπέντζαμιν του σημερινού, είχε άλλο όνομα, αλλά ήταν ένας εξαιρετικά επίσης. Φλογερός, θα λέγει ο ίδιος, τοξικός, θα λέγαμε. Ραβίνος και τα λοιπά, ιεροκήρυκας και προφήτης του κράτους του Ισραήλ, που το ήθελε βέβαια τελείως διαφορετικό, πολύ πιο, ακόμα πιο επιθετικό κτλ. Ακόμα πιο επιθετικό. Δεν έχουν αλλάξει πολιτική θέση Νετανιάχου στις γενιές. Όχι. Όχι. Ήτανε τρία παιδιά, ο Ιωνάθαν, ο Τζόναθαν, ο πρώτος, ο Γιόναθαν, ο Μπένιαμιν, ο Μπίμπι. Και ένας μικρότερος, ο οποίος είναι, πώς λέγεται, ακτινολόγος και συγγραφέας. Πλέον, ναι. Λοιπόν, αυτοί μεγαλώσαν στην Αμερική, πήγανε στο Ισραήλ να υπηρετήσουν στρατό, στη δεκαετία του 60, και αν θυμάστε μια ιστορία με το Έντεμπε, την υπόθεση Έντεμπε, που είχε γίνει μια αεροπειρατεία, είχαν πάρει 300, ας πούμε, Εβραίους και τους είχαν πάει στην Ουγκάντα, στην οποία Ουγκάντα τότε κυβερνούσε ο φοβερός δικτάτορ Ιντι Αμίν Ντάντα, ο οποίος έτρωγε και ανθρώπινο κρέας. Και μάλιστα στον Ιντι Αμίν Ντάντα χρωστάμε και την πληροφορία του ανθρώπινο κρέας. Λέει, είναι σαν χοιρινό, αλλά λίγο πιο αλμυρό. Άρα πρέπει να το ξαλμυρίζεις. Λοιπόν, και καταφέρανε το IDF, ο Ισραηλινός στρατός, οι Ισραηλινές μάλλον ειδικές δυνάμεις, να απελευθερώσουν τους ομήρους αεροπειρατείας και σε αυτή την επιχείρηση επικεφαλής ή εκ των επικεφαλής ήταν ο Γιόναθαν. Ο πρωτότοκος των Νετανιάχου. Ο οποίος ήταν και ωραίο παιδί. Πολύ ωραίο παιδί. Ναι, και ο οποίος σκοτώθηκε εκεί πέρα, στο Έντεμπε. Ο μοναδικός. Στην Ουγκάντα, ο μοναδικός σκοτώθηκε από τους Ισραηλινούς. Και έγινε ήρωας. Ήρωας, δηλαδή όλη η επιχείρηση αυτή μετονομάστηκε σε επιχείρηση Γιόν. Γιόν τον φωνάζαν. Γιόνι. Λοιπόν, και είναι από τους ήρωες του Ισραήλ,
Και νομίζω, φαντάζομαι, ότι βοήθησε πάρα πολύ αυτό πράγμα την καριέρα του Μπίμπι. Έγινε ηρωάς, αλλά μετά το εκμεταλλεύτηκε αυτό η οικογένεια πάρα πολύ για να φτάσει εκεί που έχει φτάσει σήμερα. Εντάξει, αυτό ήταν κάπως αναμενόμενο. Στη συνέχεια, με τον Γιτζάκ Ραμπίν, πρωθυπουργό του Ισραήλ το δεκαετία του 90 και νωρίτερα, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που ήταν επίσης αρχηγός, είχε υπάρξει αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αλλά του έδωσε σοφία αυτό και επεδίωξε και κατάφερε τη συμφωνία του Όσλο, η οποία συμφωνία του Όσλο έδωσε τα χέρια με τον Αραφάτ, πήραν και οι δύο, μοιράστηκαν το Νόμπελ της Ειρήνης, ήταν ο Μπιλ Κλίντον ο νονός αυτής της συμφωνίας. Προσπάθησαν τέλος πάντων να βρουν έναν τρόπο να συμβιώσουν οι Παλαιστίνοι με τους Ισραηλινούς. Και ο Νετανιάχου, ο Μπίμπι, τώρα ο Μπένιαμιν, που ήταν, ξέρω εγώ, 30 χρόνια νεότερος, ήταν εξαιρετικά οξύς, ας πούμε, και έτσι βίαιος στην απόρριψη αυτής της συμφωνίας. Έλεγε ότι είναι προδότης ο Γιτζάκ Ραμπίν. Κυκλοφορούσαν, μιλούσε στις συγκεντρώσεις όπου σηκώναν πλακάτ που είχαν τον Γιτζάκ Ραμπίν, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός, θυμίζω, του Ισραήλ τότε, και αρχιτέκτονας αυτής της ειρηνευτικής συμφωνίας. Τον δείχνανε με στολή SS ή με τη μαντήλα την Παλαιστινιακή, ότι δηλαδή έχει προδώσει το Ισραήλ. Τους δηλητηρίαζε ο Μπίμπι με τους λόγους του και πήγε ένας τύπος, πιτσιρικάς, φοιτητής νομικής, και τον σκότωσε τον ξέχασα το όνομά του. Το Γιτζάκ Ραμπίν. Το Γιτζάκ Ραμπίν, ναι. Δηλαδή ο Γιτζάκ Ραμπίν ήταν σε μια συγκέντρωση υπέρ της ειρήνης και υπέρ της συμφωνίας και κατεβαίνοντας την ώρα που πήγαινε να μπει στο αυτοκίνητό του, αυτά γίνανε το 1995, δεν κάνω λάθος, τον πυροβόλησε ο άλλος τρεις φορές από πίσω και τον σκότωσε. Και έτσι σκότωσε και τη συμφωνία αυτή. Αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο εξέφραζε παραδοσιακά, ας πούμε, η οικογένεια Νετανιάχου και ειδικά ο Μπίμπι Νετανιάχου ως πρωθυπουργός του Ισραήλ, ας πούμε. Ο πιο μακρόβιος πρωθυπουργός του Ισραήλ ποτέ, πήγαινε μαζί με την εγγύηση που υποθέτει ότι έγινε, ότι υπάρχει τρομερή ασφάλεια, δηλαδή ότι έχουμε κάνει ένα στρατό ο οποίος μας έχει θωρακίσει τη χώρα. Η χώρα είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν την αγγίζει κανείς. Και αυτό απεδείχθη τεράστια απάτη με αυτό που έγινε σε 7 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Δηλαδή, σε 7 Οκτωβρίου η εισβολή της Χαμάς και τα φρικτά πράγματα που έκανε η Χαμάς μέσα στο Ισραήλ απέδειξαν περίτρανα ότι όσα ισχυριζόταν τον Νετανιάχου ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ο εγγυητής της ασφάλειας της χώρας, δεν ίσχυαν. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ο Νετανιάχου, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε μια κατάσταση. Από τη δικαστική μεταρρύθμιση είχε ξεκινήσει αυτό. Από τη δικαστική μεταρρύθμιση, ναι. Ότι ήθελε να μετατρέψει τη δημοκρατία, να εκπέσει η δημοκρατία στο Ισραήλ. Mm-hmm. Αντιδρούσε ο δημοκρατικός λαός του Ισραήλ. Και βεβαίως, όταν απεδείχθη ότι είναι και ανίκανος στο να εγγυηθεί, στο να προστατεύσει την ασφάλεια του κράτους, έπεσε τελείως, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι πόλεμος, παραμένει πρωθυπουργός. Δεν έχουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Οι ίδιοι άνθρωποι μέσα στο Ισραήλ αισθάνονται τρομερό τραύμα, διότι τους έβαλε σε μια περιπέτεια η οποία στήχησε χιλιάδες ζωές και ομήρους, ας πούμε, που είναι τώρα στη Γάζα, και εξακολουθεί να είναι εκεί πέρα. Και προφανώς ο ίδιος ο Νετανιάχου επιδιώκει τη συνέχιση του πολέμου, το να διαρκέσει ο πόλεμος, διότι ξέρει ότι όσο διαρκεί ο πόλεμος, τον θωρακίζει τον ίδιο. Είναι ασφαλής. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να δούμε, αλλά τώρα έχουμε φύγει από το βιβλίο. Ναι. Πρέπει να δούμε ότι ο λαός στο Ισραήλ δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο αρέσκονται οι φανατικοί υποστηριχτές των Παλαιστινίων να παρουσιάζουν. Και δημοκρατικές ευαισθησίες έχουν οι άνθρωποι στο Ισραήλ και ένα μεγάλο ποσοστό τους έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ειρηνική συμβίωση. Το κράτος του Ισραήλ είναι το πρόβλημα και όχι οι Ισραηλινοί οι ίδιοι. Να επιστρέψουμε όμως λίγο στο βιβλίο. Συγγνώμη, ναι, χίλια συγγνώμη. Λέω να επιστρέψουμε λίγο στο βιβλίο και να πούμε ότι
ο Κόεν αντιτίθεται σε όλα αυτά που συμβαίνουν και στα τελευταία δύο του βιβλία και, και στις μεταφορές του Βασιλιά και στους Νετανιάχου, στους Νετανιάχου πολύ πιο έντονα και πολύ πιο κεντρικά, κάνει ένα σχόλιο πάνω στις τακτικές του Ισραήλ στην περιοχή, τις τακτικές του κράτους του Ισραήλ. Και νομίζω ότι η Νετανιάχου είναι ένα πραγματικό επεισόδιο. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ ελαφρύς, πολύ διάφανος ο μανδύας της λογοτεχνίας που έχει βάλει από πάνω ο Κόεν. Τα πράγματα, και αυτό σας το λέω επειδή το συζήτησα μαζί του, δηλαδή είναι η αυθεντία του μεταφραστή, έχει πάρει ένα περιστατικό. Ένα περιστατικό πραγματικό, το οποίο συνέβη έτσι, δεν έχει, έχει βάλει κάποια στοιχεία ίσως υπερβολής, αλλά τα βασικά, το ότι αυτός είναι ένας άξεστος, αγρίκος, δύσκολος άνθρωπος, έτσι έγινε, ότι πήγε εκεί πέρα και τα έκανε χάλια, έτσι συνέβη και συνέχισε την περιπλάνησή του στα... Όχι στο Yale, στο Cornell, βρήκε θέση στο, στο Cornell. Και εμένα αυτό με συναρπάζει, δηλαδή το ότι ένας συγγραφέας Εβραίος, γιατί μόνο Εβραίος μπορεί να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο, αλλιώς υπάρχει κατηγορία του αντισημιτισμού, κάνει μια επίθεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, βάζει το, το όνομά του φαρδί πλατή πάνω στη, στον τίτλο. Αντέδρασε καθόλου η οικογένεια, τι σου είπε ο... Όχι βέβαια. Όχι. Είναι έξυπνοι, δεν είναι, δεν χάζει οι άνθρωποι. Δεν είπα τίποτα, γιατί το βιβλίο πέρασε εντελώς απαρατήρητο μέχρι πέρα το Πούλιτζερ επίσης. Εμένα όταν μου είπε ο σεβαστός εκδότης ότι θες να μεταφράσεις τον Νετανιάχου, μου είπε, μα γιατί το βγάζουν, ποιος... Δεν είχε πάρει το Πούλιτζερ ακόμα, δεν είχε... Να σου πω τώρα κάτι, την αλήθεια. Το ότι γεγονός ότι πήρε τον Πούλιτζερ, του δόθηκε τον Πούλιτζερ, έχει να κάνει με τη θεματολογία και με τον τίτλο. Κατά τη γνώμη σου. Με τον τίτλο όχι. Θεωρώ, με τη θεματολογία μπορεί. Θεωρώ ότι είναι αυτά τα βραβεία τα χρωστούμενα. Δηλαδή ότι έχει όλος μια πορεία πίσω του. Έχει βγάλει 8 βιβλία, 10 παρότι είναι 43 χρονών. Δεν έχει πάρει κανένα βραβείο, δεν έχει την αναγνώριση την οποία ίσως θα έπρεπε στο αμερικανικό σύστημα. Οπότε βγαίνει ένα βιβλίο, του λένε. Πάρ' τώρα το Πούλιτζερ, γιατί το αξίζεις. Νομίζω ότι αυτό είναι. Πάντως σίγουρα, με κάποιο πολύ περίεργο τρόπο, είναι πάρα πολύ επικαιρό το βιβλίο. Δηλαδή, δυστυχώς, όπως είπε και ο κύριος Δαρδανός, το βιβλίο έγινε πάρα πολύ επίκαιρο μετά την 7η Οκτωβρίου, ενώ πολύ θα θέλαμε να ήταν ένα πολύ ντεμοντέ βιβλίο και να μην ασχολούμαστε καθόλου με το Ισραήλ. Όχι, πάντως είναι καταπληκτικό το γεγονός τώρα. Και εγώ σου λέω: έχω φίλους στο Ισραήλ, έχω πάει 6 φορές. Το αγαπώ πολύ το Ισραήλ. Ασχέτ, και γι' αυτό ακριβώς βλέπω και τα εγγενή προβλήματα που, και τις παθογένειες που έχει, ας πούμε. Δεν μπορώ παρά να τους αναγνωρίσω πώς καταφέρουν και προσελκύουν τόσο πολύ τον ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν ήταν ένα βιβλίο. Αυτό που είπες πριν, ένας Ελληνοαμερικάνος καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο δέχεται την επίσκεψη ενός Έλληνα πολιτικού, ας πούμε, ή διανοούμενου που εγώ φανταζόμουν. Τώρα το καταλαβαίνω αυτό. Ο Νετανιάχου μπαμπάς είναι σαν το Γιαναρά. Μπαμπά. Δεν τους ξέρω, οπότε θα πρέπει να δεχτώ το λόγο σας. Γι' αυτό ναι. Δεν το... Να σας πιστέψω. Λοιπόν... ένα πράγμα φανατικό, free generous πάρα πολύ κτλ. Ο Σπύρος Γιαναράς, ο γιος του Χρήστου Γιαναρά, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι πολιτικός. Ναι, αλλά αν έκανες αυτή, αν ήταν Έλληνες χαρακτήρες, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να είναι αυτό. Ναι. Πώς λέω, δεν ξέρω. Ποτέ. Και να ήταν, ξέρω εγώ, ένας τύπος ο οποίος είναι ίσα τον Μακαρίτη τον Ρένο Αποστολίδη. Είναι ο Ρένος Αποστολίδης, το βρήκα. Είναι πιο πολύ Ρένος Αποστολίδης παρά. Προσέξτε, παίζετε εδώ στην έδρα, έτσι. Είναι... Τι με νοιάζει εμένα. Ήταν ικανός γραφέας, μα και ο Νετανιάχου. Και ο Νετανιάχου μπαμπάς είναι ικανός. Δεν είναι καθόλου βλάκας δεν είναι. Όχι, λοιπόν, βλάκας δεν είναι. Βλάκας δεν είναι. Αν ήταν ένα τέτοιο είναι. Βιβλίο. Και ξέρω εγώ, και το λέω το Ρένο την Αποστολίδη, Θεός χωρέστον, και με την έννοια ότι ξέρω εγώ αυτό και μια αντίληψη για τον εμφύλιο εδώ. Η οποία ήταν πολύ sui generis επίσης. Σκέψου να πήγαινε στην Αμερική να ήθελε να τους πει αυτά. Το στείνω το βιβλίο δηλαδή με Έλληνες χαρακτήρες και ελληνική προβληματική στο τσάκα τσάκα. Αλλά αμφιβάλλω αν θα είχε καμία πιθανότητα να πάει καλά στην Αμερική. Μα δεν υπάρχει ίδια παράδοση όμως.
Δεν υπάρχει αυτή η παράδοση που λέγαμε προηγουμένως της ευρωαμερικανικής λογοτεχνίας, mm-hmm. η οποία πηγαίνει μέχρι το 1940 και ο κύριος εκφραστής είναι ο Μπέλο και ο Ροθ mm-hmm. μετά. Και δεν υπάρχει και, δηλαδή, η εβραϊκή κοινωνία ουσιαστικά άρχισε να έχει λόγο στα δημόσια πράγματα στην Αμερική μετά το Ολοκαύτωμα και εκμεταλλευόμενοι το Ολοκαύτωμα. Mm-hmm. Πιο πριν είχανε βεβαίως διανοούμενους, είχανε λόγο, αλλά όχι με την ίδια βαρύτητα ή την ίδια σημασία, ούτε το κοινό τους έδινε την ίδια προσοχή. Από το 50 και μετά ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εμάς μας λείπει ένα Ολοκαύτωμα. Μας λείπει ένα τραύμα τέτοιο συνεχόμενο, ναι. Mm. Το οποίο έχει προβληθεί τόσο πολύ στην Αμερική αλλιώς. Ναι. Και πάλι βέβαια, υπάρχουν και άλλοι Εβραιοαμερικανοί συγγραφείς, οποίους δεν διαβάζονται, δεν φτάνουν ποτέ μέχρι εμάς. Δηλαδή, ο Κόεν είναι ένας... πάλι κορφολογούμε. Δηλαδή, βλέπουμε τον... Τον κορυφαίο. Ένα μαραθωνοδρόμο, ναι, τον, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος. Ναι, να το πω αλλιώς όμως. Εμείς... δηλαδή, και υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο έχω θέσει, ας πούμε, σε διάφορους ανθρώπους. Γιατί οι Έλληνες δεν μπορέσαν στην Αμερική να κάνουν μαφία. Δεν υπάρχει μαφία ελληνική, υπάρχει αμαφία. Ρώσικη, καλά, Ιταλική, Κινέζικη, ό,τι μπορεί να φανταστείς, εκτός από ελληνική. Δεν έχουμε, ρε γαμώτο, τη δυνατότητα αυτό το οποίο είμαστε να το προβάλλουμε είτε για το καλό είτε για το κακό και να το οργανώσουμε. Πολύ καλά εστιατόρια όμως. Δηλαδή έχουμε εστιατοριακή παράδοση στην Αμερική. Το Μήλο έχουμε. Ισχυρή. Το Μήλος έχουμε και κάτι ντάινες. Εντάξει, αλλά αυτά είναι γνωστό το... Κάτι εξάγουμε. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι είμαστε τρομερά μεταξύ μας διχαστικοί μεταξύ μας και κουτσομπόλιδες. Ναι. Δε, τώρα να δεις, ας πούμε, τι γίνεται... Τώρα κάνω μια... Αλλά έχει πλάκα όλο αυτό με τους Ελληνοαμερικάνους, με τον έναν father, πώς τον λένε αυτόν, τον έναν παπά, ο οποίος είναι φίλος των Αμερικάνων Προέδρων, Κολιούτσος. Δεν τα έχω παρακολουθήσει αυτά. Ναι. Της ελληνικής ομογένειας, θα με συγχωρήσετε. Και ο οποίος είναι αντίον του Ελπιδοφόρου. Ο οποίος Ελπιδοφόρος έχει πάει εκεί πέρα και έχει γίνει αρχιεπίσκοπος του Βορείου mm-hmm. Αμερικής, αλλά mm-hmm. του την έχει σπάσει στους Ελληνοαμερικάνους, διότι πήγε σε μια δεξίωση της, του Τούρκων και Τουρκοκυπρίων. Αλλά ναι. Τι να κάνει ο Φουκάρας, αφού είναι Τούρκος υπηκός. Okay. Και άμα θέλει να γίνει πατριάρχης, πρέπει να είναι. Να το εγκρίνει ο Ερντογάν. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ναι. Ναι, όλο αυτό. Σου λέω, δηλαδή, περισσότερο παράγουμε ειδήσεις οι οποίες είναι για εσωτερικές έρηδες, παρά προς τα έξω εξωστρεφείς κινήσεις. Οι Εβραίοι δεν το έχουν αυτό. Νομίζω ότι, όπως φαίνεται και από το βιβλίο, έχουν και αυτοί τις ίδιες ή παρόμοιες αντιπαλότητες μεταξύ τους. Διχάζονται και μάλιστα ειδικά το Ισραήλ είναι ένα πολύ καλό, όπως φαίνεται. Και από τις μεταφορές του βασιλιά, ας πούμε, για να επιστρέψω πάλι στα βιβλία, είναι ένα κράτος το οποίο ακολούθησε, επειδή είναι πολύ, είναι νεότευτο, δηλαδή ξεκίνησε το 48 ή το 47, ξεκίνησε με μια πολύ σοσιαλιστική... τα κυμπούτς και τα λοιπά, ναι. μια, δηλαδή ήταν πολύ αριστερά πήγαινε mm-hmm. μέχρι τη δεκαετία του, τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, ας πούμε. Έχοντας όμως απορρίψει την πρόσδεση στην Σοβιετική Ένωση. Ναι, όχι, δεν ήταν κομμουνιστικό το κράτος, αλλά ήτανε, είχε μια τέτοια τροπή, η οποία μετά γύρισε εντελώς ανάποδα και τώρα βρισκόμαστε σε μια εντελώς δεξιά, έως και ακροδεξιά του κράτους. Η οποία θεωρώ εγώ τελειώνει. Με αυτό τον ατυχή πόλεμο τώρα. Να το δούμε ναι. Πώς θα γίνει, γιατί και όλος ο υπόλοιπος κόσμος κατά εκεί πηγαίνει. Οπότε φαίνονται πάρα πολύ ωραία και εκεί πέρα και οι τριβές και οι έρηδες μέσα στην εβραϊκή κοινωνία, γιατί είναι και μια συντηρητική κοινωνία η εβραϊκή. Πολύ οικογενειοκρατούμενη, γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλες ομοιότητες με την ελληνική. Πολύ μητριαρχική. Πολύ μητριαρχική επίσης, βέβαια. Η οικογένεια είναι την κρατάει η μάνα. Και το όνομα και το αίμα πάει. Δηλαδή, η Εβραίος, άμα έχεις μαμά Εβραία. Ναι. Ενώ στην Ιαπωνία είναι το αντίθετο. Αλήθεια. Βεβαίως. Στην Ιαπωνία δεν γίνεσαι Ιάπωνας υπήκος αν έχεις μάνα Ιαπωνέζα. Με τίποτα δεν σε αφήνει να γίνεις Ιάπωνας υπήκος. Άμα έχεις πατέρα. Άμα έχεις πατέρα, μια χαρά. Ναι. Αμέσως.
Οπότε, να πούμε και λίγα λόγια για τις μεταφορές του Βασιλιά, γιατί ο Κόεν έχει πει σε συνέντευξή του ότι όταν το ρωτήσανε μετά το πώς τα είχε πάει αυτό το βιβλίο, οι μεταφορές του Βασιλιά, για να μην στεναχωριέται δηλαδή και ο εκδότης, και λέει, αυτό το έχουν διαβάσει, λέει, ξέρω όλους όσους το έχουν διαβάσει, είναι όλοι συγγενείς μου. Αλήθεια τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγε καθόλου καλά. Και σε μεγάλο εκδοτικό οίκο και κανονικά. Δηλαδή δεν ήταν το Νετανιάχου βγήκε σε θεωρητικά μικρότερο εκδοτικό οίκο από το. Α, αλλάξε εκδότη δηλαδή. Πήγε στο, έχει κάνει γύρες ο Κόεν. Δεν βρίσκει εύκολα εκδότη. Για τον πατέρα λέτε. Έχει το έργο του, έχει επανεκδοθεί. Όχι, λέω για τον Κόεν. Για τον Κόεν λέω, δεν λέω για τον Νετανιάχου. Και. Σε αυτό το βιβλίο λέει την ιστορία του David King, όπως μας είπε ο κ. Χωμένης προηγουμένως, ο οποίος είναι κάπως και μία, ας πούμε, είναι και ο βασιλιάς Δαβίδ των Ιουδαίων και έχει ένα ολόκληρο πλέγμα αναφορών με διάφορα μικρά μεταμοντέρνα κολπάκια που βάζει ο Κόεν. Το βιβλίο δεν είναι μεταμοντέρνο, το βιβλίο είναι πολύ ρεαλιστικό και είναι ατρίπτυχο. Αλλά είναι ρεαλιστικό και διασκεδαστικό, όπως είπες, χωρίς αυτό να το κάνει ελαφρύ. Αλλά εκεί πέρα πάλι φέρνει αυτούς τους δύο χαρακτήρες, τον Ούρι Ντούγρι και τον Γιώαβ, τον ανιψιό του Ντέιβιντ, στη Νέα Υόρκη. Και εκεί πέρα αναδύονται όλες αυτές οι εντάσεις των Εβραίων, των Ισραηλινών Εβραίων και των Αμερικανών Εβραίων, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όπως και η ομογένεια ελληνική είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τους Έλληνες εδώ πέρα. Γιατί γενικά οι ομογένειες είναι ένα πράγμα περίπλοκο, έχουν μια δική τους συμπεριφορά. Και μάλλον τυπική κιόλας. Δεν διαφέρουν πάρα πολύ από πολιτισμό σε πολιτισμό. Τουλάχιστον αυτές που είναι μέσα στην Αμερική. Τέλος πάντων σε αυτοκρατορίες. Οπότε έχουμε ένα βιβλίο το οποίο εξετάζει ένα υποτίθεται αμερικάνικο θέμα, τις εξώσεις μετά την κρίση, την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όπου πολλοί Αμερικανοί δεν μπορούσαν πια να εξυπηρετήσουν τα δανειά τους, γιατί είχαν κειμενωμένα επιτόκια. Ήταν κυρίως μια στεγαστική κρίση, άσχετα αν εμείς σε εμάς ήρθε αλλιώς. Ήταν μια στεγαστική κρίση που έγινε τραπεζική κρίση, που έγινε μετά συνολική κρίση σε κάποιες χώρες. Άμα έχεις δει το μεγάλο σορτάρισμα, βλέπεις πως όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα του κολοπεδισμού. Κάποιον hedge funds, ναι. Οπότε, ναι, και εμείς ήμασταν βέβαια ακάλυπτοι σε αυτό το πράγμα. Έχασα τον ρυθμό της σκέψης μου. Συγγνώμη, έλεγες για το. Το παθαίνω συχνά. Παίρνει ένα λοιπόν εντελώς αμερικάνικο θέμα και φέρνοντας αυτούς τους δύο πιτσιρικάδες που μόλις έχουν απολυθεί από το στρατό του Ισραήλ, ο καθένας με τα δικά του προβλήματα, και έρχονται στην Αμερική και πιάνουν δουλειά. Κάνοντας εξώσεις ουσιαστικά. Υπάρχουν μεταφορικές που πηγαίνουν εκεί πέρα και αδειάζουν ένα ολόκληρο σπίτι. Δηλαδή πετάνε έξω τον αυτόν που είναι μέσα, άμα τον βρούνε μέσα. Τον πετάνε έξω. Παίρνουν όλα τα. Αδειάζουν όλο το σπίτι, πουλάνε ό,τι μπορούν να πουλήσουν. Και σφραγίζουν το σπίτι και μετά ο ιδιοκτήτης το πουλάει. Και αυτό κάνει ο David King, ο οποίος αυτή τη δουλειά την έχει πάρει διαπλεκόμενος με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Στο οποίο θέλει να μπει για να ανέλθει τάξη ακόμα πιο πάνω, από εκεί που είναι πλέον στη μέση τάξη, ας πούμε. Ο μόνος τρόπος για έναν Εβραίο να πάει παραπάνω είναι να. Είτε να βγάλει πάρα πολλά λεφτά ή να πολιτευτεί. Ναι. Είτε να είναι. Ξέρω εγώ, Γκουγκενχάιμ ή να πολιτευτεί. Βέβαια και δεν τα πολύ καταφέρνει, γιατί είναι Εβραίος και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν πρόκειται να τόσο μεγάλη σημασία. Δεν είναι WASP. Και έχει όλες αυτές τις εντάσεις εκεί πέρα και τις ταξικές εντάσεις. Γιατί μετά δείχνει και έναν Αμερικανό φτωχό, ο οποίος μάλιστα γίνεται μουσουλμάνος. Οπότε έχουμε και τις ίδιες αντιθέσεις που υπάρχουν, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή ή τέλος πάντων μέσα στο Ισραήλ. Τις βλέπουμε κάπως και σε. Αντικατοπτριζόμενες. Μπράβο. Ναι. Με διαφορετικούς τρόπους βέβαια, γιατί δεν είναι τόσο εύκολοι παραλληλισμοί, ούτε τόσο απλοί. Πάντως για να εξυπηρετήσει αυτό το σχήμα, ο Κόεν κάνει ένα. Μίλα μας λίγο για τη συνάντησή σου με τον Κόεν, έτσι, ωραία γλαφυρά που τα λες. Πες το μας σαν ιστορία. Μάλιστα. Ωραία. Τόσο πάνω, όπως σας είπα, μου άρεσε να τους γνωρίζω τους συγγραφείς, παρότι η μισή επαυτούς είναι τρελή, ίσως και παραπάνω, και άλλη μισή πικραμένη.
Οπότε, όταν πήγα, βρέθηκα στην Νέα Υόρκη πέρυσι το Μάρτιο και του είχα στείλει μήνυμα αν θα είναι εκεί, άμα θέλει να τα πούμε, κανένα πρόβλημα, ενθουσιώδης. Βρεθήκαμε λοιπόν στην Chinatown για φαγητό. Ναι. Εκεί δεν βγαίνεις για καφέ, βγαίνεις μόνο για φαγητό. Οπότε φάγαμε, είναι ένας, μιλάει πάρα πολύ γρήγορα, κάτι το οποίο φαίνεται από το γράψιμό του, γιατί τα βιβλία του έχουν μια πολύ γρήγορη, μια πολύ... Είναι κοντός ψηλός. Κοντός, είναι λίγο πιο κοντός από μένα, αλλά αυτό μάλλον τον κάνει κοντό. Ναι. Εγώ είμαι, νομίζω, ακριβώς ο μέσος όρος, δηλαδή, είμαι στο 1,73-1,74, είμαι ακριβώς στη μέση. Νομίζω είναι λαφρός, κοντού, δεν είναι κοντός. Δεν, ναι. Δεν είναι πολύ κοντός, δεν είναι πολύ ψηλός. Ψηλός δεν είναι πάντως. Μέτριος. Ναι. Ναι. Γούνινο καπέλο ρώσικο, δερμάτινο... Λεπτούλης. Ναι, ναι, ναι. Λεπτός. Ναι. Και μικροδείχνει κιόλας. Μικροδείχνει και επίσης πολύ ευρεόφατσα και πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μιλάει κατάπαυστα, πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γράφει δύο βιβλία ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο εμένα με... Μα το λέει και στο τέτοιο, στον Νετανιάχου. Κάποια στιγμή λέει ότι είχαν ανταγωνισμό μεταξύ τους οι καθηγητές, οι προφέσορες, οι σοφείς στο Πανεπιστήμιο του Ισραήλ. Και έλεγε ο ένας, εγώ μπορώ να διαβάζω δύο βιβλία ταυτόχρονα. Μπράβο, ναι, ναι. Και ο άλλος λέει, εγώ μπορώ να γράφω δύο βιβλία ταυτόχρονα. Αυτός ναι. Γράφει δύο βιβλία ταυτόχρονα. Αυτό ποιος άλλος το έκανε? Δεν ξέρω. Ο Μπαλζάκ. Okay. Αλλά ο Μπαλζάκ το έκανε ένα το βιβλίο το πρωί, ένα το απόγευμα. Το πρωί. Είχε περίεργο ωράριο. Και ο Μακάρθι το έκανε αυτό. Αλλά 3-4 και τα πήγαινε σε δεκαετίες. Τα άπλωνε. Το θεωρώ τρέλα αυτό το πράγμα. Και μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο να έχεις ένα βιβλίο στο κεφάλι σου. Πώς να έχεις δύο ή τρία, μου φαίνεται παραλογισμός. Όχι, τρελός δεν είναι. Είναι. Απλά νομίζω ότι δεν νιώθει φόβο. Εγώ δηλαδή, άμα έγραφα μια τέτοια επίθεση στην οικογένεια των Νετανιάχου, ξεφτύλιζα έστω λογοτεχνικά τον μπαμπά, γιατί αυτό κάνει. Δεν θα πήγαινα στο Ισραήλ. Δηλαδή θα ανησυχούσα για τη Μοσάντ και στο σπίτι μου ακόμα, δηλαδή, στη Νέα Υόρκη. Πόσο μάλλον να πάω να μπω μέσα στο Ισραήλ. Αυτό δεν νιώθει φόβο. Δηλαδή, ακόμα και πριν πάρει το Πούλτζερ, που τώρα πλέον δεν μπορούν να του κάνουν φασαρία. Δεν πήγαινε, ερχόταν. Μήπως του δόθηκε ως ασπίδα το Πούλιτζερ. Δε, αυτά είναι πολύ ντεσού, δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως δεν είχε καμία ανησυχία και προηγουμένως. Ήταν σφάσου. Παντεύτηκε εκεί, μπαινοβγαίνει, δεν έχει τέτοιο. Να σου πω, είναι διάσημο στην Αμερική. Πλέον, ναι. Πριν ναι. Όχι, δεν ήταν. Ήταν πολύ γνωστός μέσα σε αυτό το νεοϊορκέζικο σκληρό συνάφι, ας πούμε. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν, ας πούμε, τόσο γνωστός όσο άλλος ευρωαμερικανός νέος που δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Φόερ, ευχαριστώ. Ο Τζόναθαν Σάφραν Φόερ, ο οποίος δεν είναι καλός συγγραφέας. Και αυτός ήθελε να γίνει επίγνωστος του Ροθ, αλλά δεν τα καταφέρει. Μ' αρέσει που είναι άνθρωπος των παθών ο Κιχαλιάς. Όχι καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κανένα πάθος. Είναι κρίση. Ναι. Εδώ κάνει πολύ καλά. Απλά μ' αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Και. Πάλι χάσα το όνομα τη σκέψη μου. Ότι δεν ήταν τόσο διάσημος όσο ο Φόερ. Μπράβο. Ναι. Ο Φόερ πουλούσε. Πουλάει νομίζω πολλά αντίτυπα. Ο Κόεν σε καμία περίπτωση. Ήταν μια πολύ πιο εσωτερική υπόθεση. Νομίζω το Book of Numbers πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά κανένα άλλο. Και τώρα με τους Νετανιάχου ήρθε και δεν σε το. Τώρα δηλαδή πλέον στην Αμερική, αν πας στο Πούλτζερ, είναι πλέον το έχεις για πάντα. Το έχεις τσαντούλα, το κουβαλάς παντού, δεν φεύγει ποτέ από πάνω σου. Και το επόμενο στάδιο είναι να το κάνουν ταινία. Μπράβο, ναι. Εντάξει, που ναι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρουν. Ναι. Όταν ξαναγίνει τέλος πάντων της μόδας η εβραϊκή υπόθεση στην Αμερική, στα αμερικανικά πράγματα. Οπότε μετά από το φαγητό μου λέει, θες να πάω μια καφέ σε ένα πολύ περίεργο μαγαζί. Γυρίζω, τον κοιτάω. Εν τω μεταξύ βιαζόταν γιατί ήθελε να πάει να ανοίξει μια τρύπα στο σπίτι μια θείας του. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Παρότι βιαζόταν, μου λέει, δεν πάμε, μου λέει να πιούμε καφέ σε ένα πολύ παράξενο μαγαζί που ξέρω. Λέω μέσα μου, για να μου λέει αυτός τώρα, πάμε σε ένα πολύ παράξενο μαγαζί, αυτός ο τύπος. Τέλος πάντων, λέω πάμε. Πάμε λίγο πιο πέρα λοιπόν και στα όρια της Chinatown, στα νότια όρια της Chinatown στη Νέα Υόρκη. Και είμαστε μπροστά σε ένα κτίριο γραφείων, λίγο ελληνικό. Θα μπορούσε να είναι τα γραφεία του ΟΤΕ, εδώ στα Εξάρχεια, κάπως ένα τέτοιο πράγμα.
καμιά δεκαριά ορόφους, καθρέφτες, τζάμια μπροστά. Εκεί πως προχωράμε λοιπόν, μπαίνει μέσα, στρίβει, μπαίνει μέσα, μπαίνουμε στην είσοδο, κτίριο γραφείων κανονικά, περνάμε πίσω από την είσοδο, άδειο θηρορείο με, πώς το λένε, χαρτιά κολλημένα πάνω στα τζάμια, θηρορείου, και έχει μια πόρτα πίσω, την οποία την ανοίγουμε και είμαστε μέσα σε ένα, κάπου τόσο ήταν, όσο είναι το πατάρι, ίσως λίγο, ίσως ελαφρώς μεγαλύτερο ήταν το μαγαζί. Είχε ένα πάγκο εκεί πίσω, καφέ. Είχε πέντε τραπέζια εδώ πέρα. Στις άκρες ήταν η αποθήκη ενός τρελού. Είχε κυβότια με αναψυκτικά, ένα ποδήλατο, διάφορα καφάσια με πράγματα, κούκλες μέσα, ιστορίες. Κούκλες, μανεκέν βιτρίνας. Κινέζικο ήταν αυτό, ναι. Μανεκέν βιτρίνας. Έχω κάπου μια φωτογραφία που είναι ένας σκελετός από Halloween, φοράει κινέζικο καπέλο αυτό το τέτοιο και διαβάζει εφημερίδα. Και από κάτω βγαίνουν τα πόδια της τέτοιας, αλλά τα πόδια είναι τα χέρια. Τέλος πάντων, ήταν ένα πράγμα λίγο πολύ περίεργο να βλέπεις όλες αυτές τις λεπτομέρειες του τρελού που είχε φτιάξει αυτό το μαγαζί. Με μια λέξη ήταν creepy. Όχι, δεν ήταν creepy. Δεν ήταν creepy γιατί είχε μια ώρα 20 άτομα να περιμένουν. Okay. Γιατί αυτό έχει τα καλύτερα sponge cake στη Νέα Υόρκη. Οπότε με πήγε εκεί πέρα να φάω sponge cake που δεν ξέρω καν τι ήταν προηγουμένως. Ναι. Και είναι πολύ ταπεινόγλυκο. Α, και κάκι. Και πάνθινο επίσης. Με 5 δολάρια έπαιρνε ένα sponge cake και ένα καφέ που στην Νέα Υόρκη δεν παίζουν αυτές τις τιμές. Οπότε πήγαμε και κάτσαμε εκεί πέρα και συνέχισε να μου λέει για τα δύο βιβλία που γράφει ταυτόχρονα και τα πηγενέλα του στο Τελαβίβ και όλα αυτά. Και μετά πήγε να ανοίξει την τρύπα στο σπίτι της θείας του, το οποίο επίσης πολύ ελληνικό σαν ότι ο ανιψιός, η θεία παίρνει τηλέφωνο τον ανιψιό να έρθει να του κάνει τη δουλειά, δηλαδή μια τέτοια κατάσταση. Πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Καθόλου pretentious. Καθόλου δήθεν, καθόλου τουπέ, δηλαδή ήταν πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ προσβάσιμος, πάρα πολύ ανοιχτός. Δηλαδή έχει έρθει στην Ελλάδα? Όχι, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Περιμένουμε τον εκδότη να τον... Σου έκανε καμία ερώτηση για την Ελλάδα? Μου έκανε καμία ερώτηση, όχι για την Ελλάδα, όχι ιδιαίτερα. Νομίζω ότι την ξέρει, δεν έχει καμία... νομίζω δεν έχει έρθει, ναι. Α, ναι, δεν το θυμάμαι. Για τους Ολυμπιακούς, σαν δημοσιογράφος. Κάποτε δούλευε σαν δημοσιογράφος στην Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή έχει πάει πολύ Βουλγαρίες, Ρουμανίες, Ουγγαρίες, Γερμανία. Α, είχε περάσει, εντάξει. Ενώ τώρα τελευταία, τέλος πάντων, δεν... σαν συγγραφέας, τέλος πάντων, έχει έρθει. Δεν μου κάνω ρωτήσεις για την Ελλάδα, όχι. Μου κάνω ρωτήσεις για μένα, όμως, δηλαδή, τι γράφω, τι κάνω, τι... Δηλαδή, δεν μιλούσε μόνο για τον εαυτό του, δεν ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του ή για τη δική του φάση. Αποστολή και φάση, ενώ είχε κάθε δικαίωμα, δηλαδή πλέον με το Pulitzer και πρόσφατο μάλιστα. Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτοαναφορικό τελείως. Εντελώς. Έχουμε κάποια ερώτηση? Καταλαβαίνω ότι η Νετανιάχου έχει να κάνει με κάτι που ήθελε να πει για τους συγκεκριμένους και ένα αληθινό περιστατικό. Το πρώτο βιβλίο που είδα για τις εξώσεις κάνει μία σύνδεση με το Ναι, νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καλά το καταλάβατε. Κάνει... το σχόλιο που κάνει... Το σχόλιο που κάνει, νομίζω, είναι το σχήμα που έχει είναι το εξής. Έχουμε τον επικισμό της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, κυρίως, από Ισραηλινούς επικούς και έχουμε και την... εκεί πέρα τις εξώσεις τις κάνει ο Ισραηλινός στρατός. Και έχουμε και τις, γι' αυτό έρχονται αυτοί οι δύο πρώην στρατιώτες στην Ελλάδα και έρχονται και κάνουν στην ουσία την... Στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, με συγχωρείτε. Ναι. Και κάνουν στην ουσία την ίδια δουλειά, το λέει μέσα στο βιβλίο. Και εδώ κάνουν έξωση σε κάτι κακομύριδες οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Αυτός είναι ο παραλληλισμός. Δηλαδή κριτικάρει το κράτος του Ισραήλ για αυτές τις τακτικές και τις παραλληλίζει ταξικά με το τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη και κάνει και ένα σχόλιο για το gentrification και για τα real estate παιχνίδια που παίζονται από την άρχουσα τάξη, ας πούμε, της Αμερικής και της Νέας Υόρκης, πιο συγκεκριμένα. Θέλατε να μας πείτε προσωπικά το κίνητρό σας για να ασχοληθείτε με τη μετάφραση αυτού του βιβλίου και αν σαν αποτέλεσμα
δικαίωσε αυτή την προσπάθειά σας. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι εμπορικός μεταφραστής. Παρότι είναι το επάγγελμά μου, δεν είναι ακριβώς ότι μεταφράζω αδιάκοπα βιβλία. Μεταφράζω μόνο βιβλία τα οποία με ενδιαφέρουν και με αφορούν. Μεταφράζω κυρίως αμερικάνικο μοντερνισμό και μεταμοντερνισμό. Οπότε ο Κόεν μου προτάθηκε, δεν τον πρότεινα εγώ, αλλά επειδή τον είχα διαβάσει και μου άρεσε και ταιριάζει στα μεταφραστικά μου ενδιαφέροντα και στα αναγνωστικά μου ενδιαφέροντα, τον μετέφρασα. Μ' άρεσε το βιβλίο, η μεταφορά του Βασιλιά ήταν το πρώτο, μ' άρεσε το βιβλίο, το μετέφρασα. Οπότε τώρα το αν δικαιώθηκε αυτό θα το κρίνουν οι αναγνώστες και όχι εγώ. Εμένα μου αρέσει το βιβλίο εξ αρχής, δηλαδή το ήξερα πριν ξεκινήσω. Οπότε το πριν το ξεκινήσω, αν έχω μεταφράσει κάποιο βιβλίο, αυτομάτως μου αρέσει και το στηρίζω. Το στηρίζω αναγνωστικά, δηλαδή αυτό το λέω. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν εύκολο βιβλίο να μεταφραστεί. Έχει δυσκολίες μεταφραστικές καλούτσικες. Γιατί είναι πολύ πυκνή η γλώσσα του, έχει αρκετές αναφορές, έχει αρκετή προφορικότητα αμερικάνικη και νομίζω ότι το λέω κάθε φορά αυτό που έρχομαι εδώ πέρα ή που εμφανίζομαι γενικά, η απόσταση ανάμεσα στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό δεν το λέμε συχνά. Δηλαδή, από τα ισπανικά... Από τα ισπανικά είναι πιο εύκολο. Και από τα γαλλικά πολύ πιο εύκολο. Ναι. Δηλαδή, η δομή της γλώσσας, όχι η μετάφραση αυτή καθαρή, μετάφραση αυτή καθαρή, πάντα δύσκολη είναι. Mm-hmm. Η δομή της γλώσσας, επειδή οι περισσότεροι νομίζουν ότι ξέρουν αγγλικά και ξέρουν αγγλικά και ότι αυτό συνεπάγεται ότι και η μετάφραση είναι εύκολη. Δεν είναι και ειδικότερα από τα αμερικάνικα αγγλικά που είναι πολύ πιο ελλειπτικά, τραβάνε mm-hmm. από τρεις διαφορετικές γλωσσικές δεξαμενές. Οι οποίες είναι ποιες? Τα λατινικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά. Mm-hmm. Δηλαδή θα έκλαιγες ότι τα αμερικάνικα είναι οριακά άλλη γλώσσα από τα βρετανικά. Δεν είναι άλλη γλώσσα, πάντως είναι λίγο κυπριακά ελληνικά. Mm-hmm. Είναι λίγο, τέτοια είναι η απόστασή τους. Πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή από το 1900, νομίζω, 1920 και μετά, άρχισε απλά να αποκλίνουν. Εγώ δεν τα διαβάζω βρετανικά, αγγλικά, το καταλαβαίνω αμέσως. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο, όλοι. Έχει μεγάλη απόσταση. Οπότε, επειδή έχει όλα αυτά τα στοιχεία και πρέπει να βρεις αυτόν τον τόνο και να τον κρατήσεις και να το μεταφέρεις αυτό το πράγμα στα ελληνικά, στα ελληνικά είναι ζόρια. Και επίσης νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ ότι έχω μια εικόνα της γεωγραφίας της Νέας Υόρκης, γιατί ο ίδιος μπλέκησε πάρα πολύ, σου λέει, τους κύκλους που κάνει με τα φορτηγά και τα τέτοια. Και εκεί, άμα δεν ήξερα δηλαδή αυτό το σχιζοφρενικό σύστημα της Νέας Υόρκης με τα πέντε εμπόρους, θα είχα μπερδευτεί πάρα πολύ. Πού ήμουνα κάθε φορά. Και αυτό δεν ξέρω αν μεταδίδεται δηλαδή στον αναγνώστη, γιατί ο Κόεν το υποθέτει για τον αναγνώστη του. Εξ αρχής, το ξέρει, ναι. Ξέρεις ακριβώς που είμαι, που είναι το Queens, που είναι η Jamaica Avenue, που είναι το Bronx, που είναι το Βόρειο Bronx, που είναι, δηλαδή, και αυτό είναι λίγο ζώρικο εκεί πέρα. Τα τούνελ, οι σύραγγες, οι γέφυρες. Ναι. Εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω, γιατί έχω διαβάσει και τα δύο. Η μετάφραση είναι πάρα πολύ καλή. Στους Νετανιάχου πιο εύκολο το κείμενο, δηλαδή έχεις μία δομή, το άλλο είναι παλούκι, δεν είναι κείμενο στο βασιλιά. Και παρόλα αυτά έχει βγει ένα για τον αναγνώστη πιο δύσκολο από το άλλο, έτσι, πιο δύσκολο στην ανάγνωση. Είναι διαφορετικό βιβλίο. Ναι, αλλά... όμως σαν κείμενο είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι είναι τους Νετανιάχους. Τώρα, όσον αφορά τους Νετανιάχους, σπάνια έχω απολαύσει βιβλίο τόσο πολύ. Είναι πραγματικά σοβαρό βιβλίο, αλλά που σου δίνει πράγματα με ένα χιούμορ τρομερό, με τις περιγραφές των χαρακτήρων, την οτροπία... Του Εβραίου κάποιες κοινωνικής τάξης mm-hmm. και του εργάτη, πιο χαμηλής κοινωνικής τάξης, γιατί είναι, δηλαδή πραγματικά, είναι από τα βιβλία που διάβασα απνευστή.
σας ευχαριστούμε. Μην ευχαριστείτε, εμένα είναι ομαδική δουλειά, να ξέρετε. Παρότι ένας άνθρωπος κάθεται εδώ πέρα, δεν εμπλέκεται μόνο ένας άνθρωπος στο βιβλίο. Και η μετάφραση, εντάξει, βάζουμε ένα όνομα στο εξώφυλλο, αλλά υπάρχουν επιμελητές, υπάρχουν διορθωτές, υπάρχουν διευθύντριες σειράς, οι οποίοι πιάνουν λάθη. Το ξέρω, αλλά και εγώ σας λέω, ακριβώς επειδή εγώ είμαι ιωδός, σας λέω ότι αυτό το, δηλαδή, το αποτέλεσμα που βλέπετε δεν είναι μόνο δική μου ευθύνη. Και το λέω αυτό πολύ ειλικρινά, δεν είναι καμιά ψεύτικη αιτιοπάθεια, είναι πολύ ειλικρινές. Άμα έβγαινε δηλαδή μόνο το δικό μου κείμενο, δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση τόσο καλό. Σας το λέω δηλαδή με κάθε τέτοια. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να βλέπει το... Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που δεν έχει σχέση ακριβώς με αυτά τα δύο βιβλία, γενικά με τη λογοτεχνία. Χρησιμοποιήσατε ένα πρόσημα, το μετά. Μιλούσατε για νεωτερικότητα και μετά νεωτερικότητα στη λογοτεχνία. Μοντερνισμό γιατί και μιλάμε μεταμοντερνισμό και... για την νεωτερικότητα, νομίζω ότι έχει άλλες συνήθειες. Τι είναι αυτό το μετά που χρησιμοποιούμε συνέχεια στην πολιτική, μετά πολιτική, μετά διάφορα. Είναι... Εδώ, στη λογοτεχνία. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το μετά είναι από αυτά τα πραγματάκια που βάζουμε. Έχετε πολύ δίκιο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πεις τι είναι αυτό το μετά. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα άγχος της εποχής μας να οριοθετήσουμε την εποχή μας και τα πράγματα που τη συμβαίνουν, να βάλουμε κι εμείς ένα όνομα, το οποίο να το διαχωρίζει από τα προηγούμενα, ενώ πολλές φορές αυτός ο διαχωρισμός δεν υπάρχει. Τα κριτήρια ποια είναι, τι κοιτάξτε, το κάνει. Κοιτάξτε, παιδί μου, μπορεί να το δεις αυτό, να προσπαθήσω εγώ να δώσω μια απάντηση. Έχετε δει Ταραντίνο. Έχετε δει Ταραντίνο. Λοιπόν, το western του Ταραντίνο είναι μετα-western. Σωστά. Διότι κατά κάποιο τρόπο αποστασιοποιείται και το κοιτάει και με μια τρυφερότητα και με ένα χιούμορ το οποίο δεν θα έχει αυτός που είχε, που θα ήταν μέσα. Το γκανγκστερικό του Ταραντίνο είναι μεταγκστερικό και θυμίζει, είναι επηρεασμένο για το καρτούν κτλ. Ακόμα και η ταινία του Λάνθιμου τώρα είναι μεταφανταστική ταινία. Δηλαδή προϋποθέτει, όταν λέμε μετά, εννοούμε, φαντάζομαι εγώ, όπως εγώ το καταλαβαίνω, μία αποστασιοποίηση. Σωστά. Δηλαδή βρίσκεσαι δεν είσαι μέσα στη φάση, την κοιτάς απ' έξω. Σαν συγγραφέας. Σαν καλλιτέχνης, ναι. Γι' αυτό ίσως και το μετά δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Σαν κείμενο. Όχι σαν συγγραφέα, σαν κείμενο. Σαν συγγραφέα πάντα απ' έξω είσαι. Σαν συγγραφέα πάντα απ' έξω είσαι από το. Όχι, παιδί μου, άμα κάνεις μια. Αν είσαι πολέμηση, είσαι τελείως μέσα. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για τη λογοτεχνία αυτές τις κατασκευές. Mm-hmm. Όπως είναι, ας πούμε, η Νετανιάχου ή όπως είναι η μεταφορά του Βασιλιά. Για μένα ο μεταμοντερνισμός και ο μεταμοντερνισμός δεν έχουν και τόσο μεγάλες διαφορές. Έχουνε, το ένα έχει κυλήσει νερό στα βλάκια, έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες, αλλά τα βασικά συστατικά είναι ίδια. Δηλαδή, να σου το πω ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα. Η τριλογία του Τσίρκα είναι μοντερνισμός, mm-hmm. για κυβέρνητες πολιτείες. Το κυβότιο του Αλεξάνδρου πηγαίνει προς το μετά. Μπράβο. Γιατί το κοιτάει από μία απόσταση και με πιο... ενώ είναι εντελώς μέσα, είναι η ζωή του, έχει κρυώσει το αίμα. Ο Χάκας δεν είναι καθόλου μετά. Έρχομαι στα δικά μας για να το... Ούτε ο Χατζής είναι μετά. Οι ζέοι στην αραβωνιστικά του Αχιλλέα είναι μετά. Έχω δικαιό. Ναι. Mm. Είναι ανεξάρτητα μεταξύ το ένα προϋποθέτει το άλλο. Δεν το μετά... Πρέπει να έχει περάσει από μέσα για αυτό το μετά. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Την οποία δεν είμαι σε θέση να απαντήσω ακριβώς. Αυτό είναι για τους ακαδημαϊκούς της θεωρίας της λογοτεχνίας. Αλλά είναι πολύ ωραία ερώτηση, όντως. Ναι. Εγώ πάντως ξεκίνησα. Καλά, μπορεί να μην έχει περάσει από μέσα, γιατί μπορεί να είσαι αρκετά νέος ώστε να μην έχει περάσει από μέσα. Εγώ ξεκίνησα να διαβάζω μεταμοντερνισμό. Πρώτα διάβασα πολύ μεταμοντερνισμό και μετά σιγά-σιγά ανέβηκα τα ποτάμια, πάω στις πηγές. Δηλαδή, και αυτές πάλι δεν πηγές. Πάντα βρίσκεις μετά κάτι άλλο πιο πίσω και κάτι άλλο πιο πίσω. Και κάποια στιγμή. Ουσιαστικά, μόνο αυτόν τον ορισμό τον οποίο προσπαθώ να ψελίσω.
και ο Δον Κιχώτης είναι ένα μεταϊποτικό βιβλίο. Είναι ένα μεταϊποτικό βιβλίο, ναι. Ναι. Δεν μπορούσε όμως να το πεις μεταμοντέρνο. Σίγουρα μπορείς να το πεις μεταϊποτικό. Ναι. Ή μεταρωματικό ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Σωστά. Ωραία. Να κηρύσουμε τη λήξη. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ναι. Πάλι λίγο για τα βιβλία. Το πρώτο καταλαβαίνω, και πείτε μου τι γνώμη σας θέλω έτσι κι αλλιώς, ότι είναι, ναι, okay, το Pulitzer, okay, πολύ συγκεκριμένο ένα προς τα συγκεκριμένα άτομα, αληθινή ιστορία. Το δεύτερο είναι αυτό. Ναι, συγγνώμη, γι' αυτό εννοούσα, για τους Νετανιάχου. Το πρώτο, λέμε ότι δεν πούλησε ιδιαίτερα, mm-hmm. ο ίδιος θεωρεί ότι λίγα άτομα το έχουν διαβάσει, γιατί. Τι είναι αυτό που δεν μας αρέσει στο πρώτο βιβλίο, στις μεταφορές? Δεν είναι ότι δεν μας αρέσει κάτι. Κανείς δεν ξέρει. Η εκδοτική διαδικασία, είναι ένα καζίνο. Είναι πραγματικά ζάρια. Καμιά φορά τα πράγματα. Υπάρχουν άλλα βραβεία τα οποία έχουμε δώσει σε βιβλία και τα βιβλία δεν πήγανε πολύ καλά. Ναι, όχι για το βραβείο απαραίτητα. Δεν είναι το βραβείο. Κανείς δεν ξέρει γιατί ένα βιβλίο πετυχαίνει ή γιατί δεν πετυχαίνει. Πέρα από αυτά που είναι φτιαγμένα για να πουλήσουν και ένα εμπορικό που ένα εντελώς... Ούτε θα πετυχαίνουν. Κοίταξε να σου πω κάτι. Και τώρα μιλάω ως συγγραφέας εγώ. Δεν ξέρεις τι πετυχαίνει και μάλιστα μου λέει ένας φίλος που επειδή είναι επιχειρηματίας και όχι συγγραφέας, το βλέπει τελείως απ' έξω. Μου λέει μπορεί ένας συγγραφέας να απογειωθεί ένα βιβλίο του το οποίο ήθελε να το θεωρεί έλασο. Έτσι. Είναι όντως μια χαοτική διαδικασία. Δεν ξέρεις τι είναι και ακόμα και αν πηγαίνεις για τον best seller. Και πάλι μπορεί να αποτύχεις. Τι μπορεί να αποτύχεις. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει μια συνταγή όχι, για best seller. Όχι. Να γράφεις τελείως pulp fiction, ας πούμε, αισθηματογραφήματα κτλ. Και ούτε τότε καν. Δηλαδή να πω ένα όνομα το οποίο θα σας φέρει φρίκι, φαντάζομαι. Η Λένα Μαντά. Έτσι. Υπάρχουν άλλες 20 που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Μόνο αυτή το έκανε έτσι. Γιατί το έκανε. Διαβάζοντάς την δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, αλλά προφανώς δεν απευθύνεται σε μένα, έτσι. Λοιπόν, αλλά επίσης προφανώς κάτι είχε που δεν είχαν οι άλλες. Σωστά. Πάντως να πω ότι όπως σημείωσε και η κυρία προηγουμένως, είναι δύο πολύ διαφορετικά βιβλία. Πάντως οι μεταφορές του Βασιλιά είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Βεβαίως. Δεν μιλάμε τώρα για την ποιότητά τους. Απλά είναι οι μεταφορές του Βασιλιά είναι πιο πυκνό, είναι πιο τρελό, κινείται πιο γρήγορα. Ενώ το η Νετανιάχου είναι ένα πολύ στρωτό, για τα δεδομένα του Κόεν, έτσι, πάντα για τα δεδομένα του Κόεν, είναι ένα στρωτό βιβλίο. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο σε πηγαίνει πολύ πιο συγκεντρωμένο, είναι μία μέρα ουσιαστικά, από ένα σημείο και μετά, είναι μία μέρα σε αυτό το πανεπιστήμιο, με ό,τι σημαίνει μέσα σε αυτή τη μέρα, και το υπόλοιπο είναι το προήμιο, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Μεγάλο προήμιο. Μεγάλο προήμιο, ναι. Και τις παρεκβάσεις του, σου κάνει και αυτό το μάθημα εβραϊκής ιστορίας σε όλη την πορεία. Αλλά είναι πιο και γραμμένο πιο στρωτά. Παρότι πιο όχι χαμηλόφωνα, πάντως είναι γραμμένο πιο στρωτά. Στις μεταφορές του Βασιλιά το είναι γραμμένο πολύ, είναι πιο... Σου πω κάτι, αν το είχε γράψει Βρετανός γραφέας, ναι. Και ήταν στο Λονδίνο αντί για την Νέα Υόρκη, λέμε τώρα. Ναι. Στο Λονδίνο υπάρχει αυτή η υπαρκία, βέβαια, η εβραϊκή. Ναι. Θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερα. Να ρίξω τα ζάρια μου λιγάκι, γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως οι Εβραίοι δεν γράφουν τέτοια λογοτεχνία. Τώρα τουλάχιστον, εγώ δεν ξέρω καλά τη Βρετανική, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν έχω δει μαξιμαλιστές τέτοιου είδους Βρετανούς. Μπορούσε, παιδάκι μου, το γράψει ο Κόου. Δεν γράφει όμως αυτό. Ο Κόου έχει να γράψει τόσο πυκνά από την αρχή. Δηλαδή δεν γράφει τόσο πυκνά βιβλία ακόμα. Δεν γράφει με αυτή τη ρε παιδί μου, την γλωσσική φιλοδοξία όπως έχει ο Κόεν. Πολύ ωραία ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια άλλη. Να είστε καλά.